Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα για την εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη, αλλά αυτή τη στιγμή τον speaker κάνω εγώ, ο Δημήτρης Κυπριώτης, σε μια εκπομπή που θα κρατήσει ένα δίωρο, μια εκπομπή η οποία με διαλύματα αρκετό καιρό φιλοδοξούμε να ξεκινήσει πάλι σε μια τακτική βάση, γιατί είναι εκείνη η επικοινωνία η οποία δένει τους ακροατές του σταθμού με τα γεγονότα του ΕΠΑΜ, με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και γενικά με το όλο το είναι του ΕΠΑΜ και όχι μόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, τόσο την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια θα λέγαμε, αλλά και την ελληνική, γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία άλλα μεν φαίνονται, τα περισσότερα και τα πιο κρίσιμα όμως δεν φαίνονται. Έτσι λοιπόν έχουμε την ευκαιρία με τον Γενικό Γραμματέα. Καλημέρα. Καλημέρα και Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να τα ξεδιπλώσουμε όλα αυτά. Ας δούμε λοιπόν πώς διαγράφεται αυτή η επικαιρότητα. Έχει να κάνει σχέση πρώτα απ' όλα με τις κινήσεις του νέου πλανητάρχη, να λέγαμε, του Τραμπ, που βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένας αγώνας με το κατεστημένο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πού θα πάει, πόσο θα επηρεάσει γενικότερα τόσο τις σχέσεις μέσα στην Αμερική, αλλά και όχι μόνο παγκόσμια. Από εκεί και πέρα έχουμε θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ, αν θέλουμε, το θέμα της Ευρώπης και κυρίως θέματα θα δούμε που έχουν να κάνουν με την στρατιωτική δομή που πάει να πάρει αυτή η συμμαχία, μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, για να περάσουμε στη συνέχεια τα μεγάλα θέματα που εξελίσσονται στην Μέση Ανατολή και Τουρκία, ελληνοτουρκικά, για να φτάσουμε και στα οικονομικά, που αυτά βέβαια είναι ο μόνιμος βραχνάς τον οποίον έχουμε εδώ. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, ας δούμε το πρώτο θέμα με τον Τραμπ πρώτα, να δούμε πώς πάει. Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο ζήτημα που υπάρχει στην επικαιρότητα είναι το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό. Δηλαδή. Καταρχάς να πούμε ότι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ή μάλλον καθοδηγείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι για να κρυφτούν τα μεγάλα ζητήματα. Τα ζητήματα που κρίνουν την υπόσταση του ελληνικού έθνους και σήμερα και αύριο. Και θεωρώ ότι σήμερα, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι χτυπάνε ακριβώς στο τελευταίο στοιχείο που έχει απομείνει στη συνείδηση του Έλληνα. Με ποια έννοια το λέω?
η έννοια του στρατού ή των ενόπλων δυνάμεων, είναι ένα στοιχείο ως θεσμό, όπου είναι ένα σημείο αναφοράς για τον Έλληνα. Διάβαζα τελευταίες έρευνες που έγιναν και στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία θεωρείται ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους, η πίστη στις ένοπλες δυνάμεις, είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τη μεγάλη πλειοψηφία του βουλγαρικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι και εδώ πέρα το ίδιο συμβαίνει. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ουσίας και ποιότητας είναι πρώτος ως θεσμός. Γιατί αυτό? Να τα εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα. Μπορεί να φαίνονται μερικές φορές αλφαβήτα για αυτούς που τα ασχολούνται, που έχουν τριβεί και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς στις μέρες μας δεν είναι αλφαβήτα. Τα έχουν ξεχάσει και ακόμα και αυτοί που υποτίθεται ότι τα υπηρετούν. Ή τα υπηρετούν. Λοιπόν. Πρώτον, γιατί ο στρατός? Γιατί το σύγχρονο εθνός κράτος συγκροτήθηκε στη βάση της δυνατότητας του πολίτη να παίρνει τα όπλα και να υπερασπίζει την πατρίδα του. Αυτή είναι η καινοτομία που έφερε το έθνος κράτος μετά τις μεγάλες επαναστάσεις. Και δεν μπόρεσαν, αυτό ακριβώς ήταν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτό το στοιχείο υπάρχει και στο ελληνικό σύνταγμα. Υπάρχει σαφέστατα αναφορά, δημοκρατική αναφορά, που λέει ότι ο πολίτης οφείλει και υποχρεούται, έτσι, να λαμβάνει την υπεράσπιση. Γι' αυτό και υπάρχει θητεία και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια αγκαρία που κάνει, άσχετα με το γεγονός ότι ο τρόπος που εφαρμόζεται. Ενώ οι συμμαχίες που έχουν στρατούς δεν έχουν προφανώς κάποιο τέτοιο άρθρο. Γιατί το βάλανε έτσι? Γιατί το έθνος κράτος συγκροτήθηκε στη βάση αυτή? Για να αντιπαρατεθεί στις αυτοκρατορίες. Οι αυτοκρατορίες λειτουργούσαν με μισθοφόρους και με στρατούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον πολίτη ή με τον υπήκοο. Έτσι. Λοιπόν, ήταν αναγκαστικοί στρατοί οι οποίοι υπεράσπιζαν το μονάρχη, όχι την πατρίδα. Την εξουσία δηλαδή, όχι την πατρίδα. Ο πολίτης υπερασπίζεται την πατρίδα, όχι την εξουσία. Το κατεστημένο δηλαδή, πολιτιακό κατεστημένο ή πολιτικό κατεστημένο της πατρίδας του. Αυτό ήταν η θεμελιώδης διαφορά που δημιούργησε τους σύγχρονους στρατούς στη βάση του έθνους κράτους. Αυτό το πράγμα χτυπήθηκε στην Ευρώπη και χτυπιέται συστηματικά. Τώρα, τι έχουμε το καινούργιο? Τι έχουμε σήμερα, ναι. Το καινούργιο έχουμε, το οποίο είναι πρώτη είδηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με εξαίρεση την Ελλάδα. Σε κανένα μέσο δεν παίχτηκε. Δεν παίχτηκε πουθενά και πραγματικά γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ολόκληρη. Είναι η χθεσινή απόφαση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Ενόπλων Δυνάμεων. Λοιπόν, συγκροτείται ο βασικός μοχλός με βάση τον οποίο θα δημιουργηθεί στην πορεία του ο λεγόμενος Ευρωπαϊκός Στρατός. Μα τώρα, στρατηγείο δεν υπήρχε, δεν είχαμε στρατηγείο. Όχι, δεν είχε, ήταν τυπικό. Ήταν τυπικό. Προβλεπόταν από τις συμβάσεις, αλλά ήταν τυπικό, δεν είχε πραγματικές. Με έναν επικεφαλής και κάποιο μικρό εξυπηρετικό προσωπικό και τώρα, όχι ουσίας. Το γενικό στρατηγείο αυτό που αναλαμβάνει είναι επιχειρησιακό πλέον. Είναι επιχειρησιακό και αφορά τρία πολύ πολύ βασικά ζητήματα, τα οποία βεβαίως αφορούν τη συγκρότηση και την ύπαρξη των ενόπλων δυνάμεων σε κάθε χώρα. Το πρώτο είναι, αναλαμβάνει την εκπαίδευση του μόνιμου στελεχικού δυναμικού. Άρα το πρώτο πράγμα που θα γίνει εκεί είναι να πάρει υπό την ευθύνη του τις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Είτε είναι αυτό στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, το πώς θα το συντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Θα αναθεωρηθούν τα προγράμματα σπουδών και θα διαμορφωθούν έτσι ώστε τα στελέχη αυτά να παράγονται από τις σχολές αυτές, όχι για να υπηρετήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους, αλλά να υπηρετήσουν τα νέα δόγματα ασφαλείας που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι ο οπλισμός. Δηλαδή, αναλαμβάνει θα πρέπει να υπάρχει έγκριση πλέον, τουλάχιστον έγκριση, τουλάχιστον. Έτσι ξεκινάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή δίνει την έγκριση, μετά αναλαμβάνει το σχεδιασμό. Λοιπόν, του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Στράτου. Και το τρίτο αφορά την άμεση επιχειρησιακή διαχείριση, τον επιχειρησιακό έλεγχο δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Στρατού εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Δηλαδή, και αναφέρεται από τα δημοσιεύματα, κυρίως η Αφρική, που έτσι αλλιώς ξέρουμε ότι έχουν αναπτυχθεί εκεί ήδη σημαντικές δυνάμεις και της Γαλλίας και της Γερμανίας. Τελευταία συμφωνία για ανάπτυξη γερμανικών δυνάμεων στην Αλγερία, για το μεταναστευτικό, αλλά κολοκύθια. Τώρα, τι θέλει στρατό, την θα ανακόψει το μεταναστευτικό με στρατό τέτοια στη Λιβύη. Και μάλιστα υπάρχει μια σοβαρή σύγκρουση Γερμανών με Ρώσους στη Λιβύη, γιατί οι Ρώσοι θέλουν να εμπλακούν και δικαιολογημένα
αν θέλετε, από άποψη γεωστρατηγικής σημασίας, και φυσικά στο Τσάντ, στην Κεντροαφρικανική, των Γάλλων, δηλαδή τις πρώην γαλλικές αποικίες. Και το δεύτερο, Μέση Ανατολή. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ένα τέτοιο στρατηγείο που ξέρεις καλύτερα, Δημήτρη, από μένα. Το θέμα είναι ότι εγώ εκπλήσωμαι ειλικρινά, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, πέφτω από τα σύννεφα, από το γεγονός ότι εγώ είμαι εντελώς απληροφόρητος πάνω στις εξελίξεις αυτές και δεν το κρύβω ότι εχθές όλη τη νύχτα προετοιμαζόμενος για αυτή την εκπομπή, γιατί πάντοτε πρέπει να προετοιμάζεται κανένας. Τουλάχιστον να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Να παρακολουθείς τις εξελίξεις, μα έψαξα τα πάντα βεβαίως εκτός ξένων sites, μόνο τα ελληνικά. Δεν υπήρχε πουθενά, μα η ελάχιστη αναφορά. Και είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Όχι, είναι σοβαρό. Διότι ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, τελειώνει η εθνική, το ζήτημα, το δόγμα που λέγεται εθνική. Το τελευταίο άμυνα. Κάστρο, λέει, μιλάμε αυτή τη στιγμή, του έθνους κράτους, όπως το είπαμε. Δεν υπάρχει εθνική άμυνα πλέον. Τώρα θα το ακούνε πολλοί και δεν θα το πιστεύουν αυτό. Αυτή τη και, στιγμή, θα περάσει, και θα περάσει λίγος καιρός ώσπου να το αντιληφθούν τι έγινε. Να τις αντιδράσει. Γιατί όντως έχουμε μία, πώς το λένε, μία δυνάμη καθυστέρηση κατανόησης ζητημάτων εδώ. Λοιπόν, να δούμε τις αντιδράσεις καταρχήν. Λοιπόν, έχουμε τρομακτικές αντιδράσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή χωρών που έχουν συνείδηση το τι σημαίνει. Παραδοσιακά η Γαλλία. Γιατί είναι και μεγάλες δυνάμεις και ο Σκοτζάβης. Λοιπόν. Πρώτον, στη Γαλλία βγήκαν ενεργεία στρατηγοί, ή μάλλον ναύαρχοι, και όπως την προηγούμενη και είπαν ότι αν είναι μάγκες να μας το πάτε εκεί, να μας το πείτε να την κάνουμε όπως οι Βρετανοί. Μάλιστα. Οι Βρετανοί, με διά του Υπουργού Άμυνας, του Φάλων, είπαν ξεκάθαρα ότι αυτό αποτελεί άμεση απειλή για το ίδιο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Είναι επίσημη δήλωση Υπουργού. Δεν είναι κάτι που συζητάμε μεταξύ μας. Για να καταλάβουμε πώς κορυφώνονται αντιδράσεις. Ο συνταγματάρχης του Αγγλικού στρατού, βουλευτής του Κοινοβουλίου και μέλος Επιτροπής Άμυνας του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ενεργεία συνταγματάρχης. Συνταγματάρχης είναι ενεργεία. Έχουν δυνατότητες. Έχει αυτές τις δυνατότητες ο Αγγλικός στρατός. Λοιπόν, στον Αγγλικό στρατό. Λοιπόν, λόγω του ότι. Να το εξηγήσουμε κιόλας, δεν μπορούμε. Επειδή παραδοσιακά ο στρατός. Ο Αγγλικός στρατός δεν ήταν ποτέ εθνικός στρατός, ήταν αποικιοκρατικός στρατός. Σωστό. Και έτσι πολλές θέσεις αγοράζονταν από τους αριστοκράτες. Αν είχες λεφτά μπορούσες να αγοράσεις το commission που λέγεται. Το commission είναι μια θέση στο στρατό. Και έτσι παίρνανε αυτές οι θέσεις, τους ανήκουν. Μάλιστα. Να γιατί λέω πολλές φορές μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα πάντοτε βγάζει ιστορικά θέματα δηλαδή, τα οποία είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό και τους λένε και όχι μόνο στο ευρύ θα έλεγα. Ο συνταγματάρχης διατηρεί τον τίτλο του. Δεν είναι τον αποστρατεία, δεν υπάρχει. Γιατί ακόμη και αν δεν υπηρετεί σε μονάδες εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει πάει αλλού, διατηρεί τον βαθμό του και ανά πάσα στιγμή καλείται πίσω στο στράτευμα να αναλάβει ευθύνη, ανάλογα βεβαίως με τις δυνατότητες του. Αυτό είναι μια παλιά αριστοκρατική συνήθεια, γι' αυτό και είχαμε στους παλιούς πολέμους στρατηγούς. Για να συνεχίσουμε τις αντιδράσεις. Αυτός λοιπόν βγήκε και λέει το εξής. Άρα έχουμε τους Γάλλους, ναύαρχους, έτσι. Ναι. Και έχουμε... Με τους Γάλλους θα το συζητήσουμε πιο περισσότερο. Είναι πιο βαθύ αυτό. Ναι. Με τους Βρετανούς. Αυτός βγήκε λοιπόν δημόσια και λέει ο στρατός της Μέρκελ. Τον ονόμασε έτσι. Στρατός της Μέρκελ αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή οικονομία. Τη Γερμανία και στρατό τη Μέρκελ. Ο στρατό τη Μέρκελ αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη και την ειρήνη. Στην Ήπειρο. Και έχει μια πολύ μεγάλη ανάλυση, στρατιωτικοπολιτική, α πούμε, το τι καταστροφή θα φέρει αυτό το γενικό στρατηγείο και η λογική του Ευρωπαϊκού στρατού. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Γαλλία. Στη μα δεν θα προστατεύσει εννοείται τα συμφέροντα τη Ευρώπη. Για να το δούμε τώρα. Να κάνω κι εγώ τώρα το. Πιανού. Για να δούμε. Οι Γάλλοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή κάνανε δηλώσεις τρομακτικές. Τους τρόμαξε και η τοποθέτηση του Ολλάντα στη τετραμερή που κάνανε εκεί, που κάνανε χθες. Αλλά έχει μια σημασία να δούμε το γεγονός ότι αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι ο Φιγιόν, ο υποψήφιος κεντροδεξιάς, παραμένει στο παιχνίδι. Δεν φεύγει, δεν παραιτείται. Θεωρώ ότι συνδέεται με τις αντιδράσεις του βαθέως κράτους. Εδώ στη Γαλλία συγκρούονται δύο κράτη. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά στη γαλλική ιστορία. Συγκρούεται το ντεγκολικό κράτος με το κράτος του Βισί. Ξανά σε νέες συνθήκες. Ο γαλλικός στρατός είναι εμπνευσμένος από τον Ντεγκόλ και διατηρεί αυτές τις παραδόσεις. Και ακριβώς αυτό υπερασπίζεται τη δυνατότητα της αυτυπαρξίας του γαλλικού κράτους.
Λοιπόν, και μεγάλη δύναμη. Έτσι. Έχει αποικίες, έχει πράγματα. Πρώην, αλλά αυτό διατηρεί επιρροή και όλα αυτά τα πράγματα. Και σου λέει, πού πας να μας διαλύσεις. Η Λεπέν τι λέει πάνω στο θέμα αυτό. Η Λεπέν είναι ενάντια. Είναι το μόνο κόμμα που πήρε σαφή. Άρα κάποιος λοιπόν και από το συντηρητικό χώρο θα πρέπει να πάρει μια εναντίωση πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν. Γι' αυτό και εγώ περιμένω το Φιγιόν τις επόμενες μέρες να πάρει θέση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τουλάχιστον τον τρόπο που εξελίσσεται. Θα βγει και θα πει ότι εγώ ήμουνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που ήταν τα οραματικά. Άρα λοιπόν για να ανακάμψει κιόλα ευκαιρία έτσι, του να ανακάμψει. Για να σηκώσει και το τέτοιο και να τραβήξει και από κόσμο από το ΕΕ. Λεπέν, γιατί δικό του είναι ο κόσμο. Δεν τρελάδουμε τώρα. Ακριβώς. Το βρήκε το 35% που παίρνει η Λεπέν τώρα στι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, οπότε θα μπει με υποστήριξη του γκολικού κράτου από πίσω. Που σημαίνει κυρίω του Γαλλικού στρατού. Στο Γαλλικό στρατό η δομή, πώς να το πούμε, η ανώτερη και ανώτατα εξωματική είναι κάστα στη γαλλική κοινωνία. Αμείβονται πολύ καλά, έχουν προσβάσει παντού, δεν είναι όπως εδώ, του κλώτσου και του μπάτσου του κάθε υπουργού ή του κάθε πολιτευτή. Λοιπόν, είναι μια κάστα. Και λογικό είναι, γιατί είναι η ιμπεριαλιστική δύναμη και δεν μπορεί τους στρατιωτικούς της ηγέτες να τους συμπεριφέρεται ή να τους έχει τέταρτης κατηγορίας πολίτες. Το ίδιο κάνουν και οι Αμερικανοί άλλωστε. Mm-hmm. Στρατηγός Αμερικανός εκεί, από τρία αστέρια και πάνω, παίρνει περισσότερα από το Αμερικανό θα έλεγα πρόεδρο. Το κάθε σοβαρό κράτος, θα λέγαμε έτσι, να το πούμε και έτσι. Παίρνει περισσότερα από ό,τι παίρνει ο πρόεδρος της Αμερικής. Με διάφορες πολιτικές αμοιβές. Λοιπόν, και λογικό είναι. Γιατί, συγγνώμη, στηρίζεται σε αυτούς. Λοιπόν, χώρια τα άλλα. Το ότι έχουν φυσική ηγεσία και άρα έχουν άλλη κουλτούρα. Που σημαίνει εκεί πέρα, δεν υπάρχουν στον Υπουργό. Ακριβώς. Όταν θεωρούν ότι θίγεται αυτό για το οποίο έχουν αναλάβει ευθύνη, βγαίνουν δημοσίως και το λένε. Το έχουμε δει και στην Αμερική αυτό να συμβαίνει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, αλλά από παλιά. Και από παλιά, αλλά το βλέπουμε και εδώ, στη Γαλλία τώρα. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι αρχίζουν να διαρριγνύονται τα κράτη, γιατί βεβαίως άλλο να λες είναι να καταργηθεί το κράτος έθνος, και άλλο να το πας στην πράξη. Στην πράξη το είδαμε, η πρώτη φάση. Η πρώτη, μάλλον σύγχρονη προσπάθεια για να διαλυθεί το κράτος έθνος de jure ήταν ο ναζισμός. Καταργώ το κράτος έθνος, το διαλύω. Γι' αυτό και φτιάξαμε τη νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη. Αλλά ήταν στρατιωτικά μέσα, δεν μπορούσε να το διαλύσει διαφορετικά. Λοιπόν, βεβαίως προσπαθούσε να στηριχτεί στις τοπικές ελίτ. Εκεί αντλούσε την νομοποίηση του ναζισμού. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να κερδίσει τις νίκες που κέρδισε. Δεν ήταν καθαρά στρατιωτικές νίκες. Ήταν πολιτικο-στρατιωτικές, γιατί χρησιμοποιούσε τη δυνατότητά του να συνδέεται με τα συμφέροντα των τοπικών ελίτ. Είτε ήταν στη Γαλλία, είτε στην Αυστρία, είτε στη Τσεχία. Τώρα, λοιπόν, τι βλέπουμε. Έχουμε αντίστοιχες αντιδράσεις στην Αυστρία. Έχουμε τον Αυστριακό Πρωθυπουργό, τον καινούριο Σοσιαλδημοκράτη, τον πρόεδρο, συγγνώμη, που βγήκε τώρα. Τον Σοσιαλδημοκράτη, ο οποίος ήταν μέσα στην καλή χαρά ευρωπαϊκό στρατηγείο και πάρ' του την ψυχή. Την ίδια ώρα έχουμε αντιδράσει στον Αυστριακό στρατό. Ναι. Όπου ο Αυστριακός στρατός, εξιδρύσεώς του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φυσικά, είναι τοποτηρητής της τάξης και της ασφάλειας της χώρας του. Άρα και της εδαφικής ακυριότητας. Αυτός έχει αναλάβει το να διατηρηθεί η Αυστρία. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε χοντρά προβλήματα πλέον. Πού ήταν όλη αυτή η ιδιοσιογραφία, πού την. Είναι στον ευρωπαϊκό τύπο, ο οποίος μπει, ας πούμε, για παράδειγμα στο EU Observer, το έχει πρώτο θέμα. Λοιπόν, μπορεί να το μετά να διαβάσει στον αγγλικό τύπο. Οι Times ασχολούνται εδώ και πολλές μέρες, γιατί είχε προηγηθεί η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να φτιάξει στρατιωτική μονάδα επέμβασης που θα φρουρεί το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλλον το κτίριο των Βρυξελών, την Κομισιόν, μάλλον, 47 μισθοφόρους οι οποίοι θα τους πληρώσει και φώναζε η Times και λέει με τα δικά μας λεφτά παίρνετε μισθοφόρους και όλα αυτά τα πράγματα. Μην ακούει κανείς ότι 47 και το περνάει, τι είναι 47, δεν είναι στρατός. Είναι στρατός, είναι στρατιωτική μονάδα. Άμεση επέμβαση, δεν είναι, ξέρεις, να σεκιουριτάς, ας πούμε, και όλα αυτά. Λοιπόν, απόλυτα εξοπλισμένοι και όλα αυτά τα πράγματα με τον τρόπο ώστε να επέμβουν υπέρ των στελεχών της Ευρωένωσης. Να υποθέσει εδώ πέρα ότι εμείς αρνηθήκαμε, έτσι, ο Υπουργός Άμυνας και Εξωτερικών. Ο πρώτος που υπέγραψε. Ο πρώτος που υπέγραψε. Λοιπόν, έχει ενημερωθεί η Βουλή ακόμα από γι' αυτό, τίποτα, όχι. Έτσι. Και το αστείο είναι ότι ζητήθηκε από τη Σύνοδο, η οποία είναι άτυπη. Άτυπη. Να ξεχνάμε ότι ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα το περνάει άτυπη Σύνοδος.
Δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο. Ποιος είναι ο λόγος αυτός που θέλει να το, κάνει, το περνάει άτυπα? Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να περάσει τα κοινοβούλια. Πώς να πας στη Γαλλία να περάσει από το κοινοβούλιο τη διάλυση του στρατού της? Γιατί στην ουσία διάλυση, άσχετα με τον ποιο τρόπο θα το κάνουν, έτσι. Λοιπόν, ή τι θα μπει. Πώς είναι δυνατόν να πας στους Γάλλους, ενώ είναι σε προεκλογική εκστρατεία, να τους πεις ότι το δόγμα εθνικής άμυνας της Γαλλίας καταλύεται? Γιατί πλέον το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εναντίον του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τι σημαίνει τρομοκρατία και τι σημαίνει έγκλημα? Πια στο αυγό και κούρευε. Με όλα αυτά που είπες, Δημήτρη, θα πρέπει και εμείς τώρα ως ΕΠΑΜ πλέον, εφόσον όλοι οι άλλοι σιωπούν, διότι περίμενε κάποιος μέσα από το κοινοβούλιο. Δεν θα υπήρχε ένα κόμμα, ρε παιδί μου, να το σηκώσει, να το ξέρει το θέμα. Εγώ θα πω ποιος είναι. Από το κουκουέ, εγώ θα λέγα. Λοιπόν, τα μνημονιακά έχουν υποσχεθεί. Δεν συζητάω για τα μνημονιακά, λόγω το κουκουέ. Μου κάνει και εμένα εντύπωση. Είναι δυνατόν. Πλήρη σιωπή, που σημαίνει ότι έχουν προξοφλήσει την εξέλιξη αυτή. Τώρα, για ποιο λόγο το έχουν προξεοφλήσει, δεν ξέρω. Και ούτε μπορώ να πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν αυτό το θέμα, έτσι. Διότι έχουν τμήματα τα οποία ασχολούνται. Έχουν ανθρώπους που τους πληρώνουν μόνο και μόνο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το κόμμα του Σόιμπλε. Τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το κόμμα του Σόιμπλε. Δεν είναι θέμα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι το μόνο κόμμα που επίσημα έχει υιοθετήσει το δόγμα του Σόιμπλε. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι μετά από εδώ θα πρέπει να το τονίζω. Γιατί το παίζουν ορισμένοι πατριώτες. Έτσι. Που φορέσαν ή φορέσουν στολή και είναι βουλευτές τώρα της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρω εγώ τι, ή φλερτάρουν με αυτή την ιστορία. Και σε αυτό το κορυφαίο θέμα, όπου καταλύεται η έννοια της εθνικής άμυνας, καταλύεται ολοκληρωτικά πλέον, όπου οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα τεθούν υπό διοίκηση ξένων, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι ο Κωνσταράκος εκεί ή όχι. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Έτσι. Γιατί είναι ξένα τα συμφέροντα που υπηρετεί. Λοιπόν, δεν μιλάει κανείς, και βεβαίως κατανοώ απόλυτα τον ενεργεία. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η θέση. Είναι δύσκολο τώρα και να διατυπωθούν, διότι από εδώ πάνω σε αυτό θα διατυπωθούν απόψεις και ιδέες οι οποίες θα κυκλοφορούσουν μέσα στα επιτελεία, σαφέστατα, προκειμένου να καταλήξουν κάπου. Εμείς λοιπόν οφείλουμε, νομίζω, ότι ως τμήμα τώρα του ΕΠΑΜ, το τμήμα της άμυνας, θα πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες πάνω στο θέμα αυτό, να το μελετήσει καλά και βεβαίως να δούμε με ποιον τρόπο θα βγει και προς τα έξω πλέον από μια ανακοίνωση. Έτσι, πλέον από μια ανακοίνωση με μια πιο συγκροτημένη μορφή. Πιστεύω κάτι, θα το κάνουμε. Να σου πω κάτι, μπορεί να θεωρηθεί τυχοδιοκτικό αυτό που θα πω. Αλλά θα σου πω για μένα, για τον εαυτό μου. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να υπηρετώ τώρα στο ελληνικό στρατό. Ναι. Γιατί έτσι και μάθανα αυτό το πράγμα, θα ήμουν την επόμενη μέρα στην αναφορά. Θα σου όμω και έξω. Εντάξει. Τι θα μου κάνει, φαντάρο θα μου. Αν μιλά ω ανοπλίστη. Ναι, μιλά ω. Δεν πέρασα εγώ ποτέ. Αλλά βεβαίω εγώ θεωρώ, γιατί ξέρω. Και ξέρω και ξέρει κι εσύ. Διαμέσου του ΕΠΑΜ ξέρω ότι υπάρχουν αξιωματικοί οι οποίοι τιμούν τα στολή τους. Είναι δυνατόν. Και σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ θα έλεγα η πλειοψηφία ότι είναι έτσι. Και όσοι, αν θέλεις, αντιδρούν πάνω σε τέτοιες ιδέες, αντιδρούν διότι δεν γνωρίζουν. Ναι. Μόλις γνωρίσουν, θα καταλάβουν, διότι για πατριωτικούς λόγους πήγανε στο στρατό. Δεν πήγανε για κανέναν λόγο. Για να υπηρετήσουν αυτό τώρα το πράγμα. Θέλει μια συζήτηση. Θέλει μια συζήτηση. Θέλει μια συζήτηση. Αλλά... Όχι, και άλλο λέω. Δεν εννοώ το για ποιο λόγο πάει εκεί. Εννοώ το δόγμα που εφαρμόστηκε σε ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και τον τρόπο γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ο στρατευμένος είτε είναι μόνιμος τελέχος. Καλά, από τον άλλο που κάνει τη θητεία του, στον βαθμό που τον έχει βάλει να το θεωρεί αγκαρία αυτό το πράγμα, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να φύγει το ταχύτερο δυνατό από το στρατό. Αλλά λέω, αυτός που δούμε που το μόνιμος τελέχος. Λοιπόν, να μην αντιδρά και να μην αντιδρά παρά το γεγονός ότι έχει δυνατότητες στα πλαίσια του κανονισμού. Που υπάρχει. Εγώ θυμάμαι τον Νίκο Παυλά. Σε ένα πλαίσιο υπάρχει. Σε ένα πλαίσιο υπάρχει. Ναι, στα πλαίσια του. Δεν λέω οτιδήποτε. Εγώ ξέρω αξιωματικούς, ας πούμε, για παράδειγμα, μάλλον στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι αρνήθηκαν, ας πούμε, να εμπλακούν στην ιστορία με το προσφυγικό, μεταναστευτικό και ιστορίες, λέγοντας ότι εγώ έχω αυτή την αποστολή. Αυτός είναι ο νόμος. Έτσι πρέπει να δω. Δεν υπακούω σε διαταγή η οποία με βγάζει εκτός σκοπού και υπηρεσίας. Και το κάνανε από ό,τι φυσιολογικά, έχω ακούσει, το κάνανε πολύ. Φυσιολογικά θα έπρεπε και έτσι πρέπει να γίνεται να υπάρχουν αντιδράσεις του, μέσα στα πλαίσια εννοείται έτσι, εγώ περιμένω μέσα, από τους αρχηγούς. Μέσα σε πλαίσια δηλαδή το έχουμε πει και άλλες φορές από εδώ πέρα οι αρχηγοί κυρίως θα βεβαίως, πρέπει να λένε είναι, βασική, θα πρέπει βασική να βασική λένε, γιατί είναι και οι σύμβουλοι εννοείται του υπουργού έτσι, δεν είναι ένα σύμβουλος δεν λέει ναι. Ο σύμβουλος δεν λέει ναι. Ο σύμβουλος φέρνει αντιρρήσεις, φέρνει αντιδράσεις, προσπαθεί να πείσει έτσι, τον προϊστάμενό του, τον πολιτικό του προϊστάμενο που έχει και την ευθύνη,
ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Όταν λοιπόν δεν τον πείσει, τότε υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Έτσι. Βεβαίως, ναι. Θα μου πεις, πρέπει αυτό να γίνεται σκηνή κορδόνη. Εξαρτάται από τη σοβαρότητα. Όχι, αλλά εξαρτάται από τη σοβαρότητα μια κατάσταση. Είναι άλλο πράγμα το ζήτημα αυτό το προσφυγικό μεταναστευτικό. Θεωρώ ότι δεν είναι κορυφαίο θέμα. Ακριβώς, δεν είναι να πετάξει το φιλίκιο. Όχι, προς Θεού, αλίμονο. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι κορυφαίο. Γι' αυτό είπαμε, πρέπει θέλει να το μελετήσουμε λοιπόν, και τώρα, από πάμε την πλευρά μας. Τώρα πάμε περισσότερο ζήτημα, γιατί ξέρω ότι ακούνε. Βεβαίως ακούνε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγματα. Γιατί εμένα μου κάνουν φοβερά η εντύπωση ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, ο κύριος Υπουργός Αμήνης, ο οποίος πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις στην Αραβική Χερσόνησο. Η αλήθεια έχει πάει 4 φορές, 5. Έτσι. Λοιπόν, λέει, τουλάχιστον έτσι λέει είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, από ό,τι διαβάζουμε στα site, ότι πηγαίνει να αναζητήσει αγορές για το οπλικά σύστημα της χώρας που περισσεύουν. Εγώ προσωπικά, από όσο γνωρίζω, γιατί και ο γιος μου είναι στρατευμένος αυτή την εποχή, λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σε ενόπλες δυνάμεις εδώ. Και επιπλέον... Μήπως ο γιος σου υπηρέτησε σε κανένα γραφείο υπουργού? Όχι. Ή υπηρετεί? Ούτε, όχι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Μήπως είπες και σε κανέναν στρατιωτικό να βοηθήσει? Παρά το γεγονός ότι δέχτηκα κάποιες παρενέσεις από τους ΑΝΕΛ να κάνουν το αυτονόητο. Ναι. Δεν είπες και τίποτα. Όχι. Λοιπόν, φυσικά το θεωρώ αυτονόητο, δεν είναι θύμα, και εγώ υπηρέτησα στην Παραμεθόριο και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί να μην υπηρετήσει και ο γιος μου. Μάλιστα, λέγαμε κάποτε, δηλαδή έλεγαν κάποτε, να κάνω μια παρένθεση εδώ έτσι, να το ελαφρύνουμε. Δεν είναι δική μου επιλογή, κατάλαβα. Είναι πρώτα και κύρια του γιού μου. Ακριβώς. Ο οποίος μου είπε ότι δεν θα παρέμβει πουθενά. Σε παλαιότερες εποχές, αν έκανες κάτι, ερχόταν ο ανώτερος, ο ανώτατος και σου λέγε πρόσεξε, διότι θα σε στείλω στον Εύρο. Ναι, ναι. Και του λέγε κάποιος, συγγνώμη κύριε, πειθαρχική δίωξη να με στείλει στα σύνορα της πατρίδας μου. Ναι, ναι, ναι. Να τα περιτήσω, ας πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου λέγε το εξής χαρακτηριστικό, ότι στα όπλα που εγώ εκπαιδεύτηκα, με τη σειρά μου, τη σειρά των όπλων G3, έτσι, έχουν σιγά σιγά αποσυρθεί από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, όπου έχουν αντικατασταθεί από ένα άλλο, από μια άλλη σειρά όπλων που είναι της σειράς Εφνή, τα βέλγικα. Δεν εξετάζω την σκοπιμότητα αυτή. Έτσι, έτσι έχει εκτιμηθεί επιχειρησιακά. Έτσι έχει εκτιμηθεί από επιχειρησιακά, από ό,τι τουλάχιστον τους λέγανε είναι ανατοϊκή, ήταν ανατοϊκή απέντηση για την ομοιογένεια του οπλισμού. Έχει λογική, έχει λογική αυτό. Δεν εξετάζω τη σκοπιμότητα. Αλλά ξέρω ότι η απόσυρση όπλων σημαίνει μια τεράστια αποθήκες πίχτρα στα όπλα. Και μεγάλη δαπάνη είναι. Και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε για όπλα Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως για παράδειγμα όταν εγώ υπηρετούσα, αποσύρθηκαν τα ΜΗ1. Είναι σύγχρονα. Τα ΜΗ1, ο γερμανικός στρατός εξακολουθεί, και άλλοι στρατοί, ο τσεχικός κτλ., εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη σειρά G3. Μα είναι καλή σειρά. Έτσι. Λοιπόν, και σε πολεμικά μέτωπα. Εγώ ξέρω για παράδειγμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, οι ειδικές τους δυνάμεις και ειδικά οι πεζοναύτες χρησιμοποιούν το ΙΤΑΚ11 σαν ελαφρύ πολυβόλο, κλασικό μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Γιατί πάει ο Υπουργός να πουλήσει τι? Πρώτα και κύρια τον οπλισμό αυτό. Τελευταία κυκλοφόρησε ένα ΦΕΚ, το είδαμε βέβαια, ναι. Που πέρασε βέβαια από τη Βουλή, έγινε και νόμος, έτσι, και στο οποίο γενικά και αόριστα επέτρεπε επιτρέπει στις επιτροπές του Υπουργείου και στον ίδιο τον Υπουργό να εκπεί, ας πούμε, στρατιωτικό υλικό. Ερωτήθηκε μέσα, το παρακολουθήσαμε αυτό. Πριν πας για την ερώτηση, έχει σημασία για το ΦΕΚ. Ναι. Στο ΦΕΚ δεν καθορίζεται κριτήρια. Αυτό λέω. Δεν έχει κανένα κριτήριο. Δεν είχε κανένα κριτήριο. Είναι άλλο πράγμα να εκποιείς οπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί λόγω της χρήσης του, οπότε είναι άχρηστος και το φέρνεις στα surplus που λένε οι Αμερικανοί. Ναι, απάντησε πάνω σε αυτό, γιατί έγινε η ερώτηση εκεί, και απάντησε ότι εντάξει, όταν πρόκειται να είναι συγκεκριμένο θα έρχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του και τι θα είναι έτσι. Αλλά αυτό γράφτηκε, υπόθηκε, ξεχάστηκε. Τώρα τι να πούμε. Έπρεπε εδώ να ξέρουμε ποιες είναι οι κατηγορίες. Σωστό είναι. Η Βουλή πρέπει να ξέρει δηλαδή. Βέβαια. Η Βουλή είναι ο λαός, εννοείται έτσι. Το 91-92 που εγώ υπηρέτησα, είχε γίνει σκάνδαλο με την πώληση οπλισμού από την ΑΦΙΠ, την Κεντρική Αποθήκη του Ελληνικού Στρατού. Δεν φταίνει η αξιωματική βεβαίως. Απόφαση του Υπουργού. Ποια αποφάση είναι αυτή? Τη ΚΙΣΕΑ, του ΚΙΣΕΑ, να το πούμε έτσι, που λειτουργούσε τότε. Που πουλήθηκαν τα ΜΗ1, Τόμσον κτλ. Αυτά που αποσύρθηκαν ολοκληρωτικά και από τις δυνάμεις
και από τους εθελοντές που υπήρχαν τότε στα νησιά και στην Παραμεθόριο, τα αποσύρανε και τα πουλήσανε στην Αφρική. Τότε είχε γίνει θέμα. Συζητήθηκε με στις μονάδες που υπηρετούσα, συζητήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το έβαλε το κουκουέ την εποχή εκείνη. Ναι. Θυμάμαι το Μίτσο τον Κωστόπουλο. Δηλαδή τώρα η σκέψη είναι ότι πηγαίνοντας εκεί πραγματεύεται τον ελαφρύ αυτόν οπλισμό. Τι άλλο ή αν έχουμε κάτι. Τι άλλο έχουμε. Πυράβλους, τεθωρακισμένα. Ναι. Είναι δυνατόν να πάνε να πουλήσει τεθωρακισμένα. Ναι, αλλά και τι να τα κάνουν αυτοί τώρα εκεί πέρα. Άρα οπλισμός. Κάτσε μου. Και τι θα τα κάνουν αυτοί που θα τα πάρουν εκεί. Τζιχαδιστές. Μη συγγνώμη, δηλαδή. Οι Αμερικανοί έχουν απαγορεύσει να πω ότι είναι πολύ σοβαρό. Σωστά, απαγορεύεται. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ θα πουλήσω όπλα που θα το βρει ο Αμερικανός στρατιώτης στη Μέση Ανατολή, μπροστά του. Ναι. Εμείς τώρα πρόσεξε να δεις τι κάνουμε. Αποδεχόμαστε ένα ευρωπαϊκό στρατηγείο το οποίο σου λέει ότι εγώ θα ρυθμίσω και με τις ένοπλες δυνάμεις, του εξοπλισμού σου, τα της εκπαίδευσης σου, τα πάντα. Και θα στέλνω ενδεχομένως και Έλληνες στρατιώτες, έτσι, από τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, κάποιους να υπηρετήσουν στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, όπου απέναντί τους θα βρούμε τα όπλα τα δικά μας. Ναι, είναι μια σκέψη η οποία μπαίνει. Έτσι. Δεύτερο, γιατί δεν το φέρνουν στη Βουλή. Σωστό. Το κυριότερο αυτό είναι. Όλα αυτά πρέπει να περνάνε μέσα από τη Βουλή. Το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο. Το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, το Νατοϊκό Στρατηγείο όταν υπήρχε, έτσι, ήταν υπό την έγκριση της Βουλής. Ναι. Γιατί καθόριζε αρμοδιότητες. Δηλαδή, για να μην υπάρχει θέμα, πώς θα το πούμε, επειδή έχεις το δικό σου στρατηγείο. Έτσι, το Γενικό Επιτελείο, το δικό σου. Σωστά. Με τους αρχηγούς το. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε συνάφεια, ούτε το ένα να είναι πάνω από το άλλο. Δεν μπορεί να είναι με το Ανατολικό Στρατηγείο πάνω από το δικό σου. Πότε. Λοιπόν, εδώ είναι πάνω. Μάλιστα. Γιατί το Ανατολικό Στρατηγείο είχε ευθύνη επιχειρησιακή για τις νατοϊκές επιχειρήσεις. Εδώ δεν σου λέει τέτοιο πράγμα. Σου λέει για το σύνολο της δραστηριότητας των ενόπλων δυνάμεων, όπως θα διαμορφωθούν. Εδώ είναι τεράστιο το ζήτημα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ενόπλων δυνάμεων, μάλλον από τον αρχηγό ΓΕΘΑ μέχρι τον ΓΕΣ, όλα τα σώματα, στην πραγματικότητα τίθονται στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Στρατηγείου. Και στο ζήτημα της εκπαίδευσης και στο ζήτημα της οργάνωσης, γιατί από την εκπαίδευση προκαθορίζει και την οργάνωση. Και στο ζήτημα το επιχειρησιακό, τουλάχιστον προς το παρόν για τις αποστολές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν επιχείρημα. Α, ναι, ξέρεις. Ναι, οπότε ο στρατός μας θα φυλάει τα σύνορά μας, ας πούμε, αλλά θα επιχειρεί στο εξωτερικό ανάλογα. Ναι, νομίζω γιατί υπάρχει το πρώτο βήμα. Υπάρχει εδώ ένα πεδίο μεγάλο πλέον ερεύνηση εδώ πέρα, με την έννοια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να το ερμηνεύσουμε, να το βάλουμε σε βάθος και είπαμε τώρα, να το αναδείξουμε κιόλα. Και έχει σημασία να δούμε τι λέει ο γερμανικός τύπος, ναι, για τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί αυτό που είπε ο Εγγλέζος συνταγματάρχης, εμένα με προβλημάτισε και το ψάξα περισσότερο τι λέει ο τύπος. Κυρίως ο γερμανικός, γιατί αυτοί κατευθύνουν τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και λέει το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρώτον, η Γερμανία έκλεισε διμερή συμφωνία με την Τσεχία, όπου ο τσεχικός στρατός τίθεται υπό την ηγεσία του γερμανικού στρατού. Αν αυτό δεν είναι Anschluss ή Μόναχο, τι είναι? Δηλαδή, για να το λαθούμε, έτσι. Λοιπόν, εκεί διάβασα τοποθετήσεις αυστριακών αξιωματικών, οι οποίοι λέγανε, παιδιά, αυτό είναι καινούριο Anschluss και εμείς δεν το δεχόμαστε. Φτάνουμε μέχρι εδώ και μην πάρει εκεί. Έτσι, γιατί η Τσεχία, με την Τσεχία ξεκίνησε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι κάνανε? Στο όνομα της Σουδητείας, οι Γερμανοί, μετά τη συμφωνία του Μονάχου, μπουκάρανε μέσα να υποτίθεται να προστατεύσουν. Και την ώρα προσαρτήσανε όλη την Τσεχοσλοβακία. Λοιπόν, γι' αυτό και βγήκε ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας και ζητάει επιγόντως ο Αμερικανός Πρόεδρος να τα βρει με το Ρώσο. Μάλιστα. Νιώθει την καυτή ανάσα. Έτσι, και επειδή η Τσεχία συγκροτήθηκε με έναν γερμανικό ρεβασιστικό σοβινισμό, στο όνομα ότι είμαστε Γερμανία εμείς, ή γερμανόφιλο, τι δουλειά έχουμε τους Σλάβους, γι' αυτό τη σπάσανε την. Και κοιτάξτε πώς κλείνουν ωραία τα πράγματα. Πώς το λένε, το βελούδινο διαζύγιο το 91, πώς έρχεται και ολοκληρώνει τώρα αυτή την ιστορία. Και την ίδια ώρα μιλάνε για την Ελλάδα. Μιλάνε για τα Βαλκάνια, βεβαίως, που λένε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα προβλέπεται το εξής. Τουλάχιστον το γερμανικό τύπο. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο στρατό, αναλογικά με τον πληθυσμό της πάντα, από ό,τι έχει η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία.
Άρα ερμηνεύονται όλες αυτές τις στασιμότητες και αυτό θα το ρίξουν στην οικονομία φυσικά, έτσι. Ναι, αυτό λένε, έτσι, για να μην κοστίζει αυτή η ιστορία. Πώς θα το λύσουν αυτό? Θα το λύσουν με την κατάλυση της θητείας. Λέει, δεν μπορεί, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κρατάει ακόμη το θέμα της θητείας. Τι χαρά για τον κόσμο και τα παιδιά που να μας φυλάνε άλλοι, έτσι. Κάτι γεροδεμένοι, έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Θα μειώσουν τη θητεία ή θα την περιορίσουν μόνο σε βοηθητικά. Αυτό εξηγεί. Τώρα, αν έχει επάνδρωση και στελέχωση, ας πούμε, οι μονάδες του 30%, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, δεν ενδιαφέρει. Αυτό μου εξηγεί, μου ερμηνεύουν τις διηγήσεις του γιού μου. Το τι αντιμετώπισε εκεί που πήγε και το τι είδε. Όπως επίσης και το εξωφρενικό, για μένα είναι εξωφρενικό. Έτσι. Γιατί όταν υπηρέτησα εγώ, ήμασταν υποχρεωμένοι από το κέντρο εκπαίδευση να περάσουμε ένα μέρος θητείας μας στην Παραμυθόριο. Ήταν υποχρεωτικό. Βεβαίως υπήρχαν τα βίσματα. Βεβαίως υπήρχαν. Και μην τρελαινόμαστε, υπήρχαν. Αλλά οι επανδρώσεις των μονάδων ήταν σε ένα επίπεδο που δεν είχε καμία υψηλό σχέση. Επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, περνούσαν εκεί πέρα και περνούσαν. Ήταν δύσκολο, από ό,τι θυμάμαι. Μα τώρα μόνο και μόνο με τον κόσμο που έχει φύγει έξω. Έτσι, μόνο από αυτή την κίνηση. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο είναι. Αυτό, αλλά πέρα από το ότι υπάρχει πρόβλημα εφεδρείας και όλα αυτά, είναι λογικό, και τον ΕΣΟ που φαίνεται και όλα και αυτά. Και πιο μικροί δεν φεύγουν έξω τα παιδιά προφανώς, για να πάνε και δεν επιστρέφουν. Πάρα πολλοί κόσμοι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και το εξής ζήτημα. Ότι ενώ, ας πούμε, στην Παραμεθόριο, θυμάμαι και μετά όταν με φέρανε πίσω 2 μήνες πριν απολυθώ, ας πούμε, το ποιο γλίτωσε από την Παραμεθόριο ήταν ζήτημα συζήτηση στο Φανταριό. Μάλιστα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπήρχε το βίσμα, πρέπει να έχει χοντρό βίσμα για να γλιτώσει την Παραμεθόριο. Τώρα είναι κανόνας. Είναι κανόνας. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα, πώς να το πούμε, στρατιωτικού βίσματος. Έχει να κάνει με μια άτυπη κατεύθυνση πολιτικής ηγεσίας. Ναι, λοιπόν, άρα έχει να κάνει και με αυτή τη λογική ότι, παιδιά, μειώστε, περιορίστε δραστικά. Το δεύτερο, ενισχύστε. Αυτό λέει ο γερμανικός τύπος. Λέει, θα ενισχυθεί με drones και ρομποτικά συστήματα ο ελληνικός στρατός, ώστε να διατηρηθεί μόνο ο σκληρός πυρήνας του επαγγελματικού στρατού, και ταυτόχρονα να πάει το κόστος να κατέβει αναστρατευμένο, να πέσει, αλλά την ίδια ώρα, αυτό λέει, θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες αμοιβές στα μόνιμα στελέχη. Ναι, πετάμε και το κερασάκι τώρα, ας πούμε. Ναι, όχι, το δόλωμα. Ναι. Σου πει ο άλλος, εντάξει, παιδί μου, πώς θα παίρνεις 1200, εντάξει, θα το κάνω 2200, ναι, αλλά θα είσαι επαγγελματίας δικός μου. Δεν θα υπηρετείς την πατρίδα. Θα είσαι δικός μου επαγγελματίας και θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Και θα εκτελείς διαταγές και το δόγμα που εγώ σου επιβάλλω για να πες τα 2200. Και εδώ μπαίνει σε μια λογική. Αυτό το πράγμα απλά σκεφτόμουν πιο πίσω. Ο ελληνικός στρατός μέχρι και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ουσία από τη δικτατορία του Μεταξά, μέχρι και την πτώση της Χούντας, ήταν μια ιδιότυπη κατάσταση ενός γκέτο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν ντόπιοι, μάλλον οι ξένες δυνάμεις και οι ντόπιοι τοποτηρητές τους. Ήταν απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση, στον ένα στον αυροθμό, τουλάχιστον στη ηγεσία του, για να λειτουργεί απέναντι στο στρατό, απέναντι στο λαό. Μετά μπήκαμε σε μια περίοδο όπου βεβαίως έπρεπε να αλλάξει αυτό το δόγμα. Δεν μπορούσε να συντηρηθεί. Και κάναν δύο πράγματα, εγώ θεωρώ. Πρώτον, απέναντι στο στελεχικό δύναμη, ιδιαίτερα επί Πασόκ. Γιατί λίγος πολύ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατήρησε τη χουντική λογική συγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί για το 70. Για τους δικούς της λόγους. Λοιπόν, και πελατειακή και άλλων διατήρηση, ας πούμε, έχει αποδεικτεί, όχι έχει αποδεικτεί, υπάρχουν απομνημονεύματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εποχής εκείνης, Καραμαλής και ιδιαίτερα ο Αβέροφ, και γι' αυτό και ο Καραμαλής του κόψε την πορεία προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τότε που μπορούσε. Είχε τη λογική ενός νέου πραξικοπήματος να το κάνει. Το επιχείρησε το 77, έτσι λέει η πολιτική ιστορία. Και του κόψε το βήχα ο Καραμαλής για μια σειρά λόγους. Γι' αυτό και δεν τον ήθελε. Και έβαλε το ράλι έναν άοσμο και άχρωμο πολιτικό, με την έννοια δεν ήταν εμπλεγμένο στις εσωτερικές διενέξεις και της κυβέρνησης και του κόμματος, αλλά και δεν είχε και στάμπες όπως ο Αβέροφ. Λοιπόν, τι γίνεται με το Πασόκ τώρα? Έχουμε τις εξής μεγάλες αλλαγές. Πρώτον, θεμελιώνεται η εξάρτηση από το κόμμα. Το κόμμα εξουσίας εννοώ. Ενώ το Σύνταγμα λέει κομματική ουδετερότητα, που για μένα είναι
όχι μόνο άστοχο, είναι και αντιδημοκρατικό. Τι πάει να πει κομματική ιδιωτερότητα. Λοιπόν, για τις ένοπλες δυνάμεις εννοώ πάντα. Λοιπόν, την ίδια ώρα αυτό χρησιμοποιείται για να εξαρτηθείς από το κόμμα εξουσίας. Έτσι. Ναι, από τη μία σου έλεγε έτσι και από την άλλη λίγο έτσι. Ναι, μια χαρά. Γιατί, γιατί η εξέλιξή σου, πώς το λένε, από την εκπαίδευση μέχρι την εξέλιξή σου, ιδιαίτερα στα ύπατα αξιώματα, εξαρτώσουν ναι, από το μηχανισμό. Ένα τρόπος για να κόψει τον ομφάλιο λόρο με το άλλο κομμάτι, τη δεξιά του που ήταν ήδη, όπως το είπες, στις κατεστημένες δυνάμεις, προσαρτημένες λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό. Αντί να αναδιοργανώσει τις ενόπλες δυνάμεις στη βάση του να είναι πραγματικά ενόπλες δυνάμεις του έθνους, mm-hmm. που λέμε, έτσι τι έκανε, προσπάθησε δια του κομματισμού, για τους εξάρτητους κομματισμού, τουλάχιστον να φτιάξει το δικό του κομματικό στρατό, να το πούμε έτσι, στις ένοπλες δυνάμεις. Έγινε και ένα άλλο, έγινε όμως και κάτι άλλο. Όχι, τότε, όχι μόνο από τις δυνάμεις του υπόλοιπου. Όχι, λέω. Όχι. Και από τις αριστερές δυνάμεις έγινε ένα άλλο πράγμα εκεί πέρα. Για, ναι. Γιατί εκεί πέρα πέσανε, κοίταξε, ενώ η αριστερά στο στρατό είχε διατηρήσει μια παράδοση και δημοκρατική και όλα αυτά τα πράγματα και έβαζε ζητήματα σχετικά με την αναδιοργάνωση, από το Πασόκ την εξαγόρασε. Και πώς την εξαγόρασε? Δίνοντας ζωτικό χώρο ύπαρξης. Ενώ ήταν τότε υποδιωγμό, μέχρι τότε ήταν υποδιωγμό, ο αξιωματικό, το στέλεγος των ενόπλων δυνάμεων που ήταν ή προσετεριζόταν ή φαινόταν ως συνοδοιπόρος αριστεράς ή μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοιος, οποιοσδήποτε δημοκρατικός αξιωματικός δηλαδή, εποχές μαύρες, ήταν υποδιωγμό, δεν εξελισσόταν, είχε σοβαρά πρόβλημα. Το Πασόκ σου λέει: εντάξει, μάγκα μου, δεν τρέχει τίποτα. Άσε με εμένα να ελέγχω το στρατεύμα και κάνε και εσύ τη δουλειά σου. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, και νομίζω ότι εκεί, επειδή το ζήσαμε μέσα από το κουκουέ τη εποχή εκείνη, δεν θέλω να ανοίξω το κεφάλαιο, απλά να πω κάτι, ότι σε αυτό ο Ανδρέας έπαιξε και με τα δύο σύμφωνα. Και με το ΝΑΤΟ και με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Επέτρεψε δηλαδή να χαρτογραφηθεί ο ελληνικός στρατός και δια του ελληνικού στρατού το ΝΑΤΟ σε μια πολύ κρίσιμη περιοχή για την ασφάλεια του Συμφώνου της Βαρσοβίας αλλά και του ίδιου ΝΑΤΟ από σοβιετικούς πράκτορες. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή θα επεκταθούμε πολύ και είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα, έχει σημασία το εξής. Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, εδώ χρειάζεται μια εκπομπή. Ποια είναι η επέμβαση της πολιτικής ζωής στον ελληνικό και στρατό? Το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά λέω ότι για να μπορέσουμε να δώσουμε όλη την έκταση. Το τελευταίο κερασάκι είναι το εξής, ότι έβαλε το ζήτημα των Πανελληνίων. Ναι. Στις Πανελλήνιες έσπασες βέβαια τη λογική του νεποτισμού στις ενόπλες δυνάμεις. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη όμως, διά των Πανελληνίων εισήγαγε στο στρατό τη δημοσιοπαλληλική νοοτροπία. Βέβαια. Ναι, ναι. Να παίρνω το μισθουλάκι μου και δεν πάνε να. Ναι, βέβαια δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Εντάξει. Όχι, αλλά δηλαδή στο μυαλό του νέου έρχεται πού μπορώ να κάνω καλύτερα. Σου λέει και οι ενόπλες δυνάμεις. Για βάλτε εδώ πέρα γιατί έχουν έτσι, έχουν αυτό. Παράδειγμα να σου πω. Εντάξει, έχουμε τέτοια πολλά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το τριήμερο αυτό έτυχε να κινηθώ με το μετρό. Έπεσε πάνω σε ευέλπιδες. Είναι η έξοδο. Τους φέρουν στην έξοδο εκεί, στο μετρό, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς πιάσαμε κουβέντα. Ναι. Πιτσιρίκια, δηλαδή. Μιλάμε μικρά παιδιά, βέβαια. Και γυναίκες κιόλας και όλα αυτά, κοπέλες δηλαδή. Και πιάσαμε μια κουβέντα. Και όταν τους έκανα μια κουβέντα αυτό, ας πούμε, για τα ζητήματα λίγο πολύ της άμυνας, πώς σκέφτονται και όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτον, δεν συζητάνε τίποτα με σχολή. Τουλάχιστον. Ναι. Από αυτά που Δημήτρη, δεν θα ήθελα να την ανοίξουμε την κουβέντα, διότι όχι, θα σου πω γιατί. Κουλτούρα. Έχουμε εδώ πέρα και τους καθηγητές οι οποίοι κάνουν μάθημα στη σχολή. Δεν έχουμε από πρώτο χέρι, γνωρίζουμε τι ακριβώς. Απλά γίνεται. Εγώ ήθελα να δω την εικόνα του φοιτητή. Ναι. Εχθές έχουμε κάποιο θέμα δημοσιεύματων εδώ πέρα για τη σχολή Ευελπιδών. Έχουμε θέματα, διότι. Δηλαδή. Βέβαια δεν πιάνει επιχειρησιακά θέματα, αλλά λέει έτσι, τα παράπονα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν έχουν τραπεζομάντιλο, χρησιμοποιούν μιας χρήσης και το γυρνάνε ανάποδα. Ωραία, για να φάνε. Δεν έχουν χαρτοπιτσέτες. Δηλαδή μιλάμε σε αυτού του είδους τα παράπονα που υπάρχουν. Αυτό δείχνει αποσύνθεση όμως. Αυτό δείχνει κάτι, βεβαίως δείχνει κάτι. Δεν έχει θέμα με το επιχειρησιακό και γι' αυτό τώρα με καινούριο διοικητή που πήγε. Θα μου πεις τώρα στο διοικητή στηρίζεται. Δεν πρέπει να στηρίζεται στο διοικητή. Όλοι βέβαια. Έτσι δεν πρέπει να στηρίζεται το διοικητή αυτό, αλλά εντάξει. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο. Γενικότερο πρέπει να το δούμε πώς ακριβώς
θα πάνε τα πράγματα. Λέω λοιπόν μια εκπομπή ειδικά αφιερωμένη, όχι μια, μπορεί να είναι και περισσότερες οι εκπομπές, να δούμε όλη την εξέλιξη αυτού του πράγματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο απλά θέμα. Απλά εγώ θέλω να πω γιατί ότι σαν ανοίγει, ένας... ανοίγει και τους οριζοντές μας. Βεβαίως, σαν Έλληνας πολίτης, καταρχάς ναι. δεν είναι το αν έχει εθνική άμυνα και δυνατότητα υποστήριξη εθνικής άμυνας μια χώρα έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή της. Είπαμε, αυτό είναι το κράτος. Είπαμε εδώ. Έτσι, τελειώσει. Είναι το τελευταίο στοιχείο. Από την αρχή έτσι το ξεκίνησες. Τελείως. Μια και είπαμε αυτά για να τα κλείσουμε αυτά τα θέματα, έχουμε και δύο-τρεις κινήσεις. Δηλαδή, έχουμε μια πάνω στα στρατιωτικά, δηλαδή, έχουμε μια συνεκπαίδευση αμερικάνικου του αεροπλανοφόρου του αμερικάνικου που αυτόν τον καιρό ελιμενιζόταν στην Σούδα ναι. με δικές μας, με δικές μας φρεγάτες στην περιοχή εκεί του Μυρτώου και του Κρητικού Πελάγους. Αυτό είναι στα πλαίσια, ας πούμε, των ασκήσεων, συνάσκηση δηλαδή με δυνάμεις. Αυτό είναι καλό σε, κάτι, σε αυτή τη φάση. Καλό θα είναι να το βλέπουμε και με άλλες δυνάμεις εκτός από την Αμερική. Το βλέπουμε και με άλλες δυνάμεις. Το δεύτερο που είναι λίγο, όχι λίγο, είναι σοβαρό, είναι μια τουρκική νότα που, ναυτική η οποία βγήκε για την Κυπριακή ΑΟΖ. Oh. Δηλαδή βλέποντας ότι προχωράει τώρα η Κύπρος για την αρχική εξόρυξη, βλέποντας τις εταιρείες πετρελαίου να βρίσκονται εκεί, να ανοίγουν πλατφόρμες καινούργιες, τον Μπαρμπαρόσα ετοιμάζεται πάλι να βγει και εδώ να πιέσει. Οι πληροφορίες λένε. Αλλά εφόσον έβγαλε νότα, σημαίνει. Ναυτική νότα. Βεβαίως. Σημαίνει ότι συνοδεία πολεμικού ναυτικού. Θα παρακολουθείτε. Βέβαια, βρίσκεται έξω από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Ναι, εντός της ΑΟΖ. Ναι, μπράβο. Φαίνω, βρίσκεται 28 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Πάφου. Η δέσμευση ξεκίνησε και χθες, θα διαρκέσει μέχρι 17 Μαρτίου. Η περιοχή είναι εκτός Κυπριακών υδάτων, αλλά εντός ΑΟΖ, όπως είπαμε. Αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Κύπρου στο οικόπεδο 1 της ΑΟΣ. Η έκδοση της νότας αυτής έρχεται αμέσως μετά από τις προβλέψεις πηγών του Υπουργείου για εκδήλωση τουρκικής πρόκλησης στην Κύπρο. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι ο Ερντογάν αρχίζει να σκέπτεται να πιέσει τα πράγματα για λύση, κατοχυρώνοντας, έτσι βάζοντας το τουρκοκυπριακό μέρος υπό την Τουρκία για να τα βάλει στο τραπέζι πλέον πιο δυνατά. Θα δούμε βέβαια πώς εξελίσσεται, γιατί έχει σταματήσει η ένταση στο Αιγαίο αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Αυτά που γινόντουσαν σταμάτησαν 2-3 μέρες. Δεν είναι δεν πολλές. Νομίζω ότι έχουμε εξελίξεις άλλες. Υπάρχουν άλλες φαίνεται εξελίξεις. Βεβαίως ήταν εδώ που θα πούμε ότι έγιναν και οι εκδηλώθηκαν ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγαν ως εδώ και μη παρέκει, θα έχουμε εμπλοκή και βεβαίως και βγήκε και ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής και φαίνεται επενεύει προς τον Ερντογάν σε κάποια έτσι και έτσι έχουμε σταματήσει προς το παρόν. Άρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να τώρα. Κάνουμε ένα διάλειμμα να πούμε πριν και κάνα τηλέφωνο ναι. Πριν να κάνουμε το διάλειμμα να πούμε ότι για όποιον θέλει να μιλήσει να βγει ζωντανά στην εκπομπή είναι το 210-3428-676 210-3428-676. Εάν θέλει οποιοδήποτε να τηλεφωνεί στην εκπομπή, να παρέμβει στην εκπομπή, ας πούμε, ζωντανά. Ωραία. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Ένα διάλειμμα. Διαδικτυακό σταθμός Η Ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα την εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη, η εκπομπή αυτή του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ. Σήμερα κάνω συντροφιά και εγώ μαζί του, Δημήτρης Κυπριώτης. Στον πρώτο μέρος της εκπομπής
ασχοληθήκαμε κυρίως με την μεγάλη απόφαση, τη σοβαρότατη απόφαση που λήθηκε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στις Βρυξέλλες, με το οποίο είπαμε το τι θα συμβεί σε αυτό που λέμε άμυνα των χωρών της Ευρώπης, στον ευρωπαϊκό δηλαδή χώρο και κατ' επέκταση και στον δικό μας ελληνικό. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να έχετε επικοινωνία για όποιο θέμα θέλετε και από αυτά που συζητήθηκαν αλλά και αυτά που θα συζητηθούν στο 210-3428-676. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή η τετραμερής που έγινε χθες στις Βερσαλίες, άλλη άτυπη συνάντηση και αυτή, στην οποία υπήρχε η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ισπανία. Αυτοί ούτε λίγο ούτε πολύ πήρανε μια απόφαση, άτυπον μεν αλλά απόφαση δε, να προχωρήσουν. Έχουν την πλειοψηφία πλέον. Να έχουν την πλειοψηφία, βεβαίως. Και οι πιο ισχυρές, τα λέγαμε, ας πούμε, στον χώρο, να προχωρήσουν σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ακριβώς. Άρα αυτό που λέγαμε γίνεται πράξη. Και μέσα από αυτό πολλά άλλα θα προκύψουν. Ναι. Εδώ βέβαια πουθενά δεν ακούγεται η Ελλάδα. Τι να ακουστεί η Ελλάδα τώρα? Αφού έτσι αλλιώς κόπεδο της Μέρκελ. Είναι η κόπεδο της Μέρκελ, όπως είπαμε. Και πρέπει να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Γιατί ταυτόχρονα με αυτό τρέχουν τώρα και οι διάφοροι, να το πω εντός εισαγωγικών ή εξαγωγικών, ας πούμε, η λαγή της περίπτωσης του νομίσματος, διότι αυτό στην ουσία είναι, τρέχουνε, ξεχνάμε τώρα όλα τα άλλα και έχουμε επικεντρωθεί και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που λέγαμε εθνικό νόμισμα και να σου τώρα υπέρμαχοι του νομίσματος. Εδώ λοιπόν και αυτοί βέβαια έρχονται από άλλη πλευρά, έρχονται από... από χώρους τους οποίους είχαν υπηρετήσει παλαιότερα και τώρα επανέρχονται και τους υπηρετούν. Εντάξει, δεν λέμε ότι δεν ξέρουμε τις σκοπούς, υπολογίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως μπλέκουν τον κόσμο. Δεν έχουν αποστατευτεί. Όχι, που να αποστατευτούν. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει αποκηρύξει το χώρο του. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, και επειδή είδαμε και την ομάδα πλέον να συγκροτείται αυτή, ναι. Έτσι, ή παίρνει χαρακτηριστικά με καθηγητές, να το δούμε. Και έτσι έχουμε και μια δήλωση χθεσινή ή σημερινή, είναι του κυρίου Χιόνι, ο οποίος βάζει το θέμα του νομίσματος πλέον έντονα εδώ πέρα και σου λέει αυτή η σύσκεψη είναι προάγγελος και αυτού του πράγματος. Ωραία. Έτσι. Μισό λεπτό. Τη δήλωση μπορούμε να τη διαβάσουμε. Δεν είναι πολύ. Όχι, δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι πολύ. Λέω, η δήλωσή του είναι: ολοκληρώθηκε λοιπόν η διάσκεψη των Βερσαλίων με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι οποίοι αποφάσισαν τη μετάλλαξη της Ευρώπης. Από αύριο οικοδομείται η ΟΝΕ το 2 ή περισσότερων ταχυτήτων. Το ενδεχόμενο μετάβαση εθνικό νόμισμα και η μελέτη της διαδικασίας μετάβασης αποτελεί πλέον κάτι παραπάνω από εθνική και επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας. Η άρνηση αποδοχής της πραγματικότητας δεν αποτελεί πλέον λαθασμένη πολιτική και οικονομική άποψη, αποτελεί εγνωσμένο δόλο που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία προετοιμασίας της χώρας. Yeah. Αυτή είναι η δήλωσή του. Λοιπόν, η δήλωση, πριν αρχίσουμε να το καραβγάζουμε, επικεντρώνει το ζήτημα στην ΟΝΕ. Πρώτον, ενώ αυτό που πάει να μεταλλαχθεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο σύνολό της. Δεν είναι μόνο η ΟΝΕ. Η ΟΝΕ βεβαίως έχει άμεση σχέση με το ζήτημα του νομίσματος. Σαφέστατα. Ας διαβάσουμε λοιπόν τι λέει εδώ πέρα ο ίδιος ο Γάλλος λοιπόν από την σύσκεψη, που όντως λέει αυτό το πράγμα που μόλις τώρα είπες. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, με εξήγησε ότι ορισμένες χώρες, ο κύριος Ολάντε, ο οποίος έδωσε σε 4 γαλλικές εφημερίδες από κοινού συνέντευξη. Προσωπικά τη διάβασα ολόκληρη στη Le Monde και έχει μια σημασία να διαβάσει ολόκληρη τι ακριβώς ζητάει. Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και πιο μακριά σε τομείς όπως η άμυνα. Η Ευρωζώνη μέσω της ευάθυνσης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, όπως είναι η φορολογική και κοινωνική εναρμόνιση, όπως είναι ο πολιτισμός ή η νεολαία. Τα πιάσαμε όλα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Χιόνης μιλάει μόνο για το νόμισμα. Μόνο για το νόμισμα. Λοιπόν, γιατί? Το θέμα μας μπαίνει ως εξής. Αν μιλάμε μόνο για το νόμισμα, αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό ακριβώς θέλουν. Θέλουν δηλαδή μία ΟΝΕ διαφορετικών ταχυτήτων, όπου θα υπάρχει η ΟΝΕ, δηλαδή η Νομισματική Ένωση,
του σκληρού ευρώ, mm-hmm. το οποίο μπορεί να λειτουργεί ανάμεσα αυτές τις χώρες. Δεν θέλουν να βγάλουν εκτός Ισπανία, Ιταλία, γιατί είναι αυτονόητο ότι αν βάζανε δεύτερο νόμισμα ή παράλληλο νόμισμα ή κάποιο δίθεν εθνικό νόμισμα, δίθεν το λέμε, σε αυτές τις χώρες θα κατέρεε ολόκληρη ευρωζώνη. Τώρα το βάλουν όμως στην Ελλάδα, δεν τους καίγεται καρφί. Αυτό που αποφασίστηκε χθες είναι στα σαφέστατα μπρος πλησίστια πανιά για να πάμε σε παράλληλα συστήματα πληρωμών, όπως το λέει ο κ. Βαρουφάκης, ή παράλληλα συστήματα νομισμάτων για την Ελλάδα και για μια σειρά άλλες περιφερειακές χώρες του σκληρού πυρήνα της Νομισματικής Ένωσης. Ταυτόχρονα έχουν πάρει απόφαση δημιουργίας κοινού Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα, μόλις πριν 4 μέρες αποφασίστηκε ή μάλλον δημοσιοποιήθηκε η απόφαση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την έχει η Μάλτα αυτή τη στιγμή, να διαθέσουν 148 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να διαμορφωθούν οι δομές που θα κάνουν ικανό το κοινό Υπουργείο Οικονομικών. Τι είναι το κοινό Υπουργείο Οικονομικών? Δύο πράγματα. Κοινή οικονομική πολιτική και δεύτερον κοινό ταμείο. Μην το ξεχνάμε, κοινό ταμείο. Βγήκε μάλιστα ο κύριος Πρόντι, ο οποίος μάλλον κάνει το λαό, και λέει ότι από εδώ και μπρος δεν μπορούμε να έχουμε εθνικά φορολογικά συστήματα, αλλά ενιαία συστήματα φορολογίας που θα προέρχονται από το ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών που θα είναι στις Βρυξέλλες. Που σημαίνει δηλαδή ότι εκτός από τους τοπικούς φόρους θα πληρώνουμε ευρωπαϊκούς φόρους για να μπορέσουμε να έχουμε συγκρότηση κοινού προϋπολογισμού, που δεν είναι ο προϋπολογισμός της Κομισιόν, θα είναι πλέον ο προϋπολογισμός των κρατών μελών. Λοιπόν, κουβέντα για όλα αυτά. Πού να πούνε όλα αυτά? Εγώ όμως θα πω και το εξής. Επειδή τώρα τελευταία... Και η άμυνα φυσικά συμπληρώνει, ναι, σε αυτό. Σε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Από τη στιγμή που έχεις δημόσιο ταμείο, έχεις ταμείο και υπουργό οικονομικών, δεν μπορεί να μην έχεις και άμυνα. Τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει και σε διαβάζω πάλι από την αρχή. Μισό λεπτό μόνο να κλείσουμε για τον κύριο Χιόνι. Ναι. Το για να πω, γι' αυτό θέλω να αναφερθώ. Το γεγονός ότι ο κύριος Χιόνις κάνει αυτή τη στροφή στο εθνικό νόμισμα δεν το θεωρούμε αρνητικό. Όχι, αλίμονο. Λοιπόν, όμως. Όχι, θέλουμε να τον ακούσουμε, ας πούμε, και πιο όμως, ολοκληρωμένα. Λέει, μελέτη για τη διαδικασία μετάβασης. Φίλε μου, αγαπητή κύριε Χιόνι, μελέτες υπάρχουν. Γιατί δεν στρατεύεσαι? Γιατί δεν μας παρουσιάζεις τη δική σου μελέτη? Ένα. Δεύτερον, γιατί παραγνωρίζεις το καθεστώς κατοχής της χώρας μου? Εάν το παραγνωρίζεις, σημαίνει ότι δεν είσαι πατριώτης. Καλά, δεν θέλω να το πιστεύω ότι δεν είναι πατριώτης. Όχι, με την έννοια. Ξέρεις. Αν το παραγνωρίζεις, ναι. Δεν είσαι πατριώτης. Θέλω να πω ότι το κάνει, ναι. Δεν το κάνει, δεν ξέρω. Ναι. Αν το παραγνωρίζεις αυτό. Του διαφεύγει κάτι. Έτσι. Εδώ κρίνει το πατριωτισμό σου. Έτσι. Γιατί πατριώτης. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Πατριώτης σημαίνει ότι παλεύω ενάντια στους καθεστώς κατοχής. Μπορεί να μην ξέρω με ποιον τρόπο θα πάμε σε εθνικό νόμισμα. Δεν μπορεί να μην ξέρω ποιες είναι οι οικονομικές πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας μου. Όπως δεν ήξερε ο μέσος πατριώτης που πολεμούσε ενάντια στην γερμανική κατοχή. Δεν είχε στο μυαλό του ποια είναι το σχέδιο ανοικοδόμησης της χώρας, που τελικά εμφανίστηκε, προσδιορίστηκε και διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και πριν από το ΕΑΜ. Αλλά πανάθεμάμαι ότι πολεμούσε ένας ολόκληρος λαός ενάντια στους καθεστώς κατοχής, αυτό έκρινε τον πατριωτισμό του. Δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει κάποιος πώς θα πάει. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν κρίνουμε θετικά το γεγονός ότι κι άλλοι βλέπουν αυτή τη στιγμή, βεβαίως, το εθνικό νόμισμα. Μάλιστα, έτσι, με τον κύριο Χιόνι έχουμε έρθει αντιμέτωποι, βεβαίως, τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλα, ναι, ναι. Γιατί υποστήριζε. Όχι πολύ μακριά, πριν κάνα δύο χρόνια. Μερικά χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούμε θετικό. Όμως, πρώτον, δεν μπορείς να κρίνει το πατριωτισμό σου όταν δεν θέτεις το βασικό. Το ζήτημα της κυριαρχίας δηλαδή. Δεύτερον, κρίνει το πατριωτισμό σου όταν συνεχίζεις να μιλάς εκ μέρους δεξιάς. Ναι. Και εδώ λέει ο καθηγητής και σημαίνων στέλεχος ελληνικής δεξιάς. Ναι. Σημειώνει στη δήλωσή του και το μεταξύ άλλων κτλ. Ο πατριωτισμός δεν μπορεί να πάει μονόπλευρα. Δεν έχει χρώμα ο πατριωτισμός. Ένα. Δεύτερον, βεβαίως, εγώ δεν αρνούμαι ότι ο κύριος Χιόνις μπορεί και θέλει να είναι δεξιός. Πρόβλημα του είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά οφείλεις να οριοθετηθείς, δηλαδή, και να σταθείς ενάντια. Αποκλείει τους αριστερούς πατριώτες από την άλλη πλευρά. Όχι, λέω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσεις είναι ότι αποκηρύττεις
τους φορείς της ιδεολογίας. Βέβαια αυτό δεν το λέει ο ίδιος, είναι το σχόλιο που γίνεται, έτσι. Ναι, βεβαίως. Είναι το σχόλιο. Αλλά είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος αυτός υπηρέτησε, ήταν σύμβουλος των υπουργών κτλ. Και μέχρι τότε που εγώ τον είχα βρεθεί σε αντιπαράθεση, ο ίδιος δήλωνε ότι υπηρετούσε και στα υπουργεία. Ένα σεμνός είναι. Είναι σεμνός, δεν είναι κανένας. Δεν είναι ότι. Εγώ δεν το λέω. Ρε παιδί μου, μπορεί να δεξιός ο άνθρωπος, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι αποκηρύσεις. Το συγκεκριμένο συγκροτημένο χώρο που εκφράζει ή εξέφραζε την ιδεολογία σου. Γιατί εγώ τον έχω αποκηρύξει. Πρέπει να βγει έξω από τα ρούχα σου, φυσικά, για να μπορέσει. Σαν αριστερός, εγώ για παράδειγμα, σαν κομμουνιστής, εγώ τον έχω αποκηρύξει. Βεβαίως. Και τον έχω αποκηρύξει γιατί ακριβώς δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και κυρίως στο δήμα του πατριωτισμού και δεν υπηρετεί τον πατριωτισμό του ελληνικού λαού. Μα πάνω σε αυτή τη βάση δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και οι δεξιοί και οι αριστεροί που συμμετέχουν εδώ βεβαίως μπορεί να διατηρούν τα ιδεολογικά τους προτάγματα και τις λογικές τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και απόρριτα. Εμείς δεν είμαστε στο απεταξάμιν των κοινωνικών αποστολών, των φρονημάτων και όλα αυτά. Αλλά έχουν αποκηρύξει τους φορείς εκείνους οι οποίοι υπηρέτησαν ή υπηρέτησαν σε κάποια στιγμή στο παρελθόν την ιδεολογία τους. Και αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Πολύ σύντομα λοιπόν θα κληθούν όλοι οι εκφράζοντες τέτοιες απόψεις και μακάρι να είναι και ταυτόσιμες σε πολύ σε μεγάλο βαθμό. Να μας πει μας που διαφοροποιείτε. Έτσι λοιπόν η, πρωτοβουλία που ήδη έχει μπροστά του το ΕΠΑΜ είναι το, η ημερίδα στις 19 του μήνα, η οποία ήδη έχει δρομολογηθεί. Ακόμα δεν έχει βγει βέβαια προς τα έξω. Βέβαια. Είναι ζήτημα χρέους, αλλά και εκεί αναγκαστικά μπαίνει θα περάσουμε. Μπαίνει το θέμα της κυριαρχίας. Κυριαρχία, πρωτίστως. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε και αυτό. Ότι βεβαίως αυτοί που ασχολήθηκαν με το σχέδιο ανοικοδόμησης της Ελλάδας είχαν ειδική γνώση. Και ειδική γνώση και ειδική παιδεία, να το πούμε έτσι. Είτε πολιτική είτε οικονομική. Δεν ασχολήθηκε ο λαός. Όμως το νούμερο ένα αίτημα που έμπαινε διαπαραταξιακά την εποχή εκείνη και το υποστήριζαν ακόμη και 47, αν θυμάμαι καλά, 47 νομίζω ήταν, πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος που έστειλαν επιστολή στήριξης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη λογική της πρότασης του ΕΑΜ, 47, αν θυμάμαι καλά, σημαίνοντες πολιτική του Λαϊκού Κόμματος, δεξιάς δηλαδή, εκείνη της εποχής, το νούμερο ένα αίτημα που βάζανε ήταν να ξεμπερδέψουμε με το προπολεμικό χρέος της Ελλάδας ως ελάχιστη προϋπόθεση για να νοικοδομηθεί με όρους κυριαρχίας του ελληνικού λαού. Άρα θα μιλήσουμε πρώτα για την κατοχή, ένα, και δεύτερο το χρέος. Και βεβαίως όλα τα άλλα έρχονται. Και όλα τα άλλα έρχονται. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Εντάξει, χθες διαβάζοντας και άλλες σελίδες, είδα ότι κάποιοι σιγά σιγά δειλά-δειλά υιοθετούν και την κατοχή, βέβαια, την βάζουν μέσα σε εισαγωγικά, ενώ πρέπει να βγει έξω από τα εισαγωγικά πλέον. Δεν έχουν καταλάβει στοιχειώδη πράγματα. Αλλά δειλά-δειλά αρχίζουν και το κάνουν. Όχι, μου κάνει εντύπωση και έτσι πολύ φιλικά. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για αποικία? Έλαντε. Που είναι πιο ισχυρό προσδιοριστικό από την κατοχή. Έτσι. Η κατοχή είναι, αναλαμβάνω μια χώρα, έτσι, να την ξεζουμίσω, να την αξιοποιήσω όπως και τα λοιπά, χωρίς όμως να διεκδικώ ότι έχω κυριαρχία σε αυτή τη χώρα. Αποικία είναι έχω πλήρη κυριαρχία αυτής της χώρας. Ενώ εδώ ήρθαμε να ταρπάξουμε να και να φύγουμε. Ναι. Αυτό μου έχει μείνει πολύ χαρακτηριστικά που έχεις πει και είναι τόσο πολύ αυτό σημαντικό. Αυτό νομικοπολιτικά στην ιστορία, και ιστορικά λέγεται κατοχή. Λοιπόν, να πω λοιπόν σε όσους ακροατές βρίσκονται μέσα και παρακολουθούν τώρα αυτή την εκπομπή και πρέπει να το λέμε αυτό, ότι εγώ τώρα τελευταία λέω για να πάω να δούμε ρε παιδί μου πόσο έχει διαφοροποιηθεί αυτός ο Καζάκης ας πούμε στα λεγόμενά του. Και ανέτρεξα βέβαια στην ελληνική πομπία και την έχω πιάσει βήμα-βήμα από την αρχή. Σε πληροφορώ τώρα αυτά βέβαια που μας λέει ο κύριος Χιόνης και ο κάθε ένας ο οποίος διαφοροποιείται δεν είχε περάσει, δεν είχε ακούσει τίποτα από εκεί. Αλλά όχι, εμείς, δεν το έπαιρνε σοβαρά. Πράγματα τα οποία τώρα λέμε για τις ταχύτητες, για τα, είναι όλα γραμμένα και μάλιστα είναι τόσο πολύ προωθημένα και ακόμα πιο προωθημένα που θα τα δούμε ακόμα πιο μπροστά μας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ο κόσμος πρέπει να ανατρέψει, δεν ξέρω που θα βρει την πομπία, πρέπει να τη βρει. Να ανατυπωθεί πάλι, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί είναι ένα Ευαγγέλιο, θα μου πεις, μεγάλο. Λέξη. Όχι, δεν είναι μεγάλη λέξη. Εντός εισαγωγικών το Ευαγγέλιο, να το πω έξω από το θρησκευτικό του αυτό, ότι πρέπει εδώ να ρίξουμε μια βουτιά μέσα, γιατί λέμε μελέτες. Τι μελέτες, αυτό το έχω εδώ. Το έχω από το Α μέχρι το Ω. Το έχω μπροστά μου, όλο το έργο. Έτσι. Όχι, εγώ νομίζω το έντιμο θα ήταν
Και εγώ το κάνω, ας πούμε, απέναντι στους άλλους. Δηλαδή, όταν δεν έχω μελετήσει κάτι και το μελετάω για πρώτη φορά και κάποιος άλλος το έχει μελετήσει πριν από μένα, πρώτα και κύρια το παίρνω υπόψη. Δεν το λάβω υπόψη μου. Δεν το παίρνω υπόψη. Και όποιος έχει παρακολουθήσει τα γραπτά μου, το αναφέρω. Δηλαδή, ότι έχει γίνει αυτή η δουλειά. Βεβαίως. Και σε αυτή τη διαφοροποιούμε έτσι. Ή την υιοθετώ πλήρως, όπως έχει. Σε ζητήματα. Όχι, για όλοι, όλοι αυτοί θα κληθούν βέβαια, θα έχουν ήδη αυτό στο διάλογο και θα τους ακούσουμε βέβαια. Ναι. Πιστεύω να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, η οποία ήδη τους έχει βγει, ήδη τους έχει δοθεί μια πρόσκληση. Ορισμένοι έχουν απαντήσει θετικά. Και ορισμένοι έχουν απαντήσει θετικά. Αυτό είναι θετικό. Απλά να πούμε ότι επειδή μας ρωτάνε κιόλας και για την κυρία Ζωή Γερογαντά. Ναι. Είναι και ανάμεσα αυτούς που έχουν απαντήσει θετικά. Για να το πούμε και αυτό τώρα, μια επευκαιρία που. Όχι, όμως πριν αυτό το πράγμα, γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι ίσως επειδή έχω αποθυμένο. Ναι. Στο Κουκουέ είχαμε τη λογική, γιατί ήμουν φοιτητής, εκεί ανδρώθηκα. Ή ας πούμε, απέκτησα τη δυνατότητα να ζυμωθώ και να ζυμώσω. Να Δημήτρη, να σε διακόψω δύο λεπτά. Πολλοί λένε, μα τι θέλει ο Καζάκη τώρα και αναφέρει συνέχεια το Κουκουέ. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι σπουδαίο πράγμα. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχουν καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι την ιστορική σου διαδρομή. Πάτσε να την αναφέρεις. Δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Και δεν πρέπει κανείς, ας πούμε, ούτε να ντρέπει. Ίσα-ίσα. Πρέπει να το κάνει. Είναι όπως τα μνημεία, αν θέλεις. Που λέμε, ας πούμε, γκρέμισε το. Όχι, μην το γκρέμισε. Άστο για να ξέρουμε. Μάλιστα να βρω ένα φίλο, γιατί δεν προλαβαίνω, να μου κάνει ένα σκανάρισμα όλων των κειμένων που είχα εγώ τότε την εποχή, να τα βγάλω στη δημοσιότητα. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να δει ο καθένας ότι υπάρχει μια κόκκινη κλωστή. Έτσι. Η οποία εξελίσσεται βεβαίως. Βεβαίως, και τίποτα από αυτά που δεν έχω γράψει ή που έχω υποστηρίξει δεν τα παίρνω πίσω. Βεβαίως σήμερα θα τα έγραφα. Εντάξει, εξελιγμένα είναι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, όμως έχει μια σημασία. Εκεί υπήρχε η λογική. Αυτό το κάνει έκκληση. Όποιο θέλει να το. Βεβαίως, να, έτσι, να πάρει αυτή την πρωτοβουλία να. Λοιπόν, να το κάνει ένα σκανάρισμα υλικού για να βγει και στο διαδίκτυο. Να μην μου λένε πώς εμφανίστηκε. Όχι στο διαδίκτυο, θα βγει να τυπωθεί. Καλά, δεν θεωρώ. Δικά σου θέματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως λέω το εξής. Κάποτε είχε βγει ένα βιβλίο ενός τελέχους του κόμματος που τότε ήταν για το κράτος. Για το ζήτημα της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους. Ένα μέρος του βιβλίου ήταν δική μου εργασία, η οποία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, μόνο και μόνο για να βγει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Yeah. Και βεβαίως δεν αναφέρεται ούτε καν σε μένα. Δεν κάνει καμία αναφορά. Ούτε προσωπική αναφορά. Yeah. Έτσι ήταν συνηθισμένο τότε στο κόμμα και δεν μας στεναχωρούσε, έστω και αν προσωπικά με στεναχώρησε, με την έννοια ότι κάθισα και ήμουν μικρός τότε. Και κάθισα, δούλεψα για να μου χρησιμοποιήσω. Και με στεναχώρησε ιδιαίτερα όταν αργότερα, κάποια χρόνια μετά, αθρογραφώντας την εφημερίδα Πρώτη, που τότε ανήκε στο Κουκουέ ανεπίσημα, μέσα στους φαξιονιστικούς αγώνες που υπήρχαν την εποχή εκείνη, έκανα αναφορά στα στοιχεία εκείνα που εγώ πανά θεμάμαι τα μελέτησα και μου απογόρεψε η καθοδήγησή μου να τα δημοσιεύσω, για να μπορεί ο άλλος να πάρει τη δόξα αυτού του βιβλίου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί είχε και πολλά άλλα κομμάτια μέσα στο βιβλίο του που ήταν πρωτογενή έρευνα δική του και άρα τάξε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα έπρεπε να πεις ότι εγώ ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανε ο τάδε, αλλά εγώ έχω προχωρήσει πολύ περισσότερο. Και όντως πήρε τηλέφωνο στο διευθυντή της εφημερίδας την εποχή εκείνη για να διαμαρτυρηθεί ότι χρησιμοποιώ στοιχεία από το βιβλίο του. Δεν πήρε ούτε καν εμένα τηλέφωνο που με γνώρισε και ήμασταν, να το πούμε έτσι, κολλητοί. Γι' αυτό και να με συγχωρείτε. Έχω τα αποθυμένα αυτά και γι' αυτό προσέχω πάρα πολύ. Όταν δεν το κάνω επειδή είμαι πρωτοπόρος στα ζητήματα. Όχι. Ας πούμε στα ζητήματα άμυνας που μίλαγαν προηγουμένως. Έχω δουλέψει πάρα πολύ στα ζητήματα αυτά για να έχω άποψη. Έχει εντριβήσει μέσα. Έχει και μέσα αυτό, όποτε έχω γράψει κάτι, έχω συγκεκριμένες αναφορές γιατί δεν θέλω να αδικώ κάποιον. Ο οποίος έχει κάνει τη δουλειά από την πήρα εγώ αυτή τη δουλειά έτοιμη, έστω και αν επάνω του, εγώ οικοδόμησα τη δική μου άποψη. Που έχω την μα ευθύνη. Έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Κανένας δεν είναι. Με ενοχλεί ιδιαίτερα όταν κάποιος αναφέρεται σε ένα ζήτημα που το έχει δουλέψει κάποιος άλλος και το αγνοεί παρά το γεγονός ότι η δουλειά αυτή είναι σημαντική δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που δεν την ξέρεις. Αν δεν την ήξερα, για παράδειγμα, και εγώ ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν τη δουλειά τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί με βοηθάνε να ανοίξω τα μάτια μου και το μυαλό μου. Και βεβαίως δεν την ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όταν μου τη στέλνουν, πραγματικά το θεωρώ υποχρέωσή μου να την πάρω υπόψη μου. Μπράβο, αυτό σε τιμάει, Δημήτρη. Αλλά δεν είναι δυνατόν το λέω για τον κύριο Χιόνι ή για τον οποιονδήποτε βγαίνει. Τουλάχιστον, επειδή μου μια ακαδημαϊκή ευπρέπεια. Μου δίνεις τώρα έτσι την ευκαιρία να πω αυτό που άκουσα προχθές.
και είπα να τον πάρω τηλέφωνο αμέσως, αλλά λέω δεν βαριέσαι τώρα, τι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα εγώ με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Πώς προέκυψε αυτός. Πώς προέκυψε, ναι. Κάνει από αυτές τις εκπομπές που κάνει στα show. Ναι. Εντάξει, ας κάνει όταν σχαλάει, δικά, άνθρωπος, δικά ναι, του είναι τα λεφτά, δεν ξέρω ποιανού είναι, όποια κάνει ό,τι θέλει. Έχει ζώσει όλο το διαδίκτυο, ας πούμε, με τις εκπομπές αυτές. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε, ας πούμε, φιλορωσικό κόμμα και αυτό και ναι, ένα για ιστορίες. Αφού βέβαια ανακάλυψε το πρωτοφανές ναι, και δεν πήρε Νόμπελ, έτσι. Ακριβώς. Ανακάλυψε το πρωτοφανές. Έδειξε και μια γρήγορη, ένα γρήγορο βίντεο μια φωτογραφία που εκείνη τη στιγμή σκύβει το κεφάλι του και το βάζει μπροστά για να δείξει ότι μιλάει στον Βούλη. Είναι το γνωστό. Εντάξει, τα γνωστά ναι, αυτά. Άντε είναι, είναι γνωστό. Να τα ξεπεράσω όλα αυτά. Είναι ο Βελόπουλος. Ο άλλος δίπλα του ποιος είναι, ο ναι, Πούτιν. Έτσι. Να λοιπόν, αλλά... Κάτσε να σου πω διόλυτο, γιατί όχι, 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 έχει μια σημασία. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί εγώ είμαι που είμαι χαρτογιακάς ναι, και τα κυνηγάω αυτά τα πράγματα. Ναι. Όταν άκουσα τον κύριο Βελόπουλο ότι είχε την πρωτοφανή εκδοτική πτυχία ναι, να δημοσιεύσει τα χειρόγραφα του Ιησού, ναι, έτρεξα κι εγώ δύστυχος να, να ανακαλύψω πότε έγραψε ο Ιησού και πού έχουν εκδοθεί. Μόνο στον κύριο Βελόπουλο αυτά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και ακούγοντας μία από τις εκπομπές του, διότι σε ορισμένα σημεία εγώ μ' αρέσει να παρακολουθώ και αυτά που λέει εντάξει, η άλλη πλευρά, να ξέρουμε τι λένε. Όταν λοιπόν είπε, έβριζε όλους τους πρώην συντρόφους του, να το πω έτσι, συναγωνιστές του, δεν ξέρω πώς, ομογαλακτούς πώς τους λέει, ομογαλακτούς του, ναι, του Λάος, της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω πού αλλού ήταν, έτσι. Αναφέρθηκε μετά, τους είπε, όλοι μνημονιακοί, αλλά και οι άλλοι. Δεν έχουν δηλαδή και καλά έλεγε αυτός, δεν έχουν ανακαλύψει την ανάπτυξη η οποία θα έρθει, την πρωτογενή ανάπτυξη. Μιλιά βέβαια για κατοχές, μιλιά για χρέη και άλλα, άστα αυτά. Ναι, ναι. Και έρχεται τώρα στην άλλη πλευρά και λέει, και τώρα έχουμε λέει και τον Καζάκη και τον Λαφαζάνη και όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Λοιπόν, ναι, αυτό με ενόχλησε ιδιαίτερα, γιατί αν δεν ήξερα την διαδρομή σου, θα πω ρε παιδί μου, πώς τολμάς ρε φίλε και το λες. Και βεβαίως το αφήνεις έτσι να περάσει, θες το καλαμπουράκι τώρα. Είπα να τον πάρω τηλέφωνο για να του πω, μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, διότι εντάξει. Αλλά λέω, θα του δώσω άσε να το σχολιάσω αν βρεθεί η ευκαιρία μέσα από, το, από τον ίδιο προφανώς, χώρο. Τέλος πάντων. Προφανώς. Έτσι το είπα, γιατί πολλοί δικοί μας ακούνε, πολλοί δικοί μας, τα λέω, μέλη μας, φίλοι μας, ας πούμε. Ακούνε τον κύριο Θοδωρίδη, ακούνε τον κύριο Τάδε, τον κύριο Σόρα, Μόρα και όλους, όλο το συναπάντημα. Και επειδή δεν έχουν γνώση του παρελθόντος, τι έχει συμβεί, πώς τους έχουμε αντιμετωπίσει, αρχίζουν και, μα δεν θα κάνετε μια ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Έχουμε κουραστεί να σταματάμε, με ανασχολούμε, με τις συλλογικότητες. Μέχρι προχθές που πήγαμε, ας πούμε, στην πορεία, οι συλλογικότητες μας έχουν φάει το κεφάλι, οι συλλογικότητες της Φραγίδας, το έτσι. Τιμούμε βέβαια τον κάθε άνθρωπο που έχει μια αλφα, ας πούμε, πορεία αγωνιστική, θέλει να την πει, αλλά σταματήστε ρε παιδιά το καλαμπούρι αυτό. Έτσι, εδώ είμαστε μια οντότητα πλέον ολοκληρωμένη που έχουμε βάλει στόχους, τους παλεύουμε τους στόχους μέσα στην κοινωνία με συγκεκριμένα πράγματα και όχι με αερολογίες και ψεύτικες και φλιναφήματα της πλάκας, ας πούμε. Βέβαια, κλείνει η παρένθεση για μένα. Το ότι είμαι κατοικοδίαιτος, ας πούμε, το ναι, ακούω πρώτη φορά. Δηλαδή μου έχουν αποδώσει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Το να είμαι κατοικοδίαιτος ενώ δεν έχω πάρει καμιά δουλειά από το δημόσιο. Ναι. Δεν έχω δουλέψει μα ποτέ για το δημόσιο. Δημόσιο. Μα δεν έχω πάρει και καμιά δουλειά από το δημόσιο. Δεν υπήρξα ποτέ κατοικοδίαιτος της Βουλής ή άλλων. Γιατί ο κύριος Βελόπουλος, παράδειγμα, υπήρξε κατοικοδίαιτος. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει, αλλά υπήρξε κατοικοδίαιτος. Επιχειρηματίας, επιχειρήσεις. Δικό του θέμα. Αλλά ψηφίζοντας από το μνημόνιο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μα αυτό είναι ότι έχει ψηφίσει. Και έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, και ανέτρεξα να δω αν όντως έχει, και έχει ψηφίσει. Έχει ψηφίσει μνημόνιο. Σαφώς έχει ψηφίσει. Και μου λέει, λοιπόν, ανένυψε. Εντάξει. Ως κρατικοδίαιτος. Ως κρατικοδίαιτος. Και πάμε παρακάτω λέγοντας το εξής. Ότι βεβαίως εμείς λέμε το εξής. Ότι ο κύριος Βελόπουλος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει μνημόνια, οφείλουν ναι, να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Εάν η ελληνική δικαιοσύνη τους απαλλάξει, αυτό είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Λοιπόν. Αλλά εμείς θέλουμε να τους καθίσουμε στους καμνοί. Έτσι. Πολύ χαλάσαμε χρόνο για τον λοιπόν, κύριο. Ναι. Ας επαναλαμβάνουμε ότι όποιος θέλει να, να παρέμβει εδώ πέρα είναι στο 210-3428-676. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκδήλωση η οποία γίνεται αύριο Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 7 η ώρα στο, με θέμα εμπορικό λιμάνι της Πάχης, ανάπτυξη υποκαθεστώς κάτοχης. Είναι να πούμε τους ομιλητές. Οι ομιλητές είναι ο Αντώνης Παπανανίου, Ναύαρχος στην Αποστρατεία, νομικό μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ, και ο Σπύρος Τάλιας, οικονομολόγος, PhD, επικεφαλής του τομέα οικονομίας του ΕΠΑΜ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ,
Στα Μέγαρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση. Την... Και ειδική βέβαια. Και ειδική εκδήλωση. Το ΕΠΑΜ Μεγάρου πήρε αυτά την πρωτοβουλία. Ο Αντώνης Παπαντονίου είναι και υπεύθυνος στο τομέα ναυτιλιακής πολιτικής. Άρα και να ξεκαθαρίσουμε εδώ, ότι είναι ναύαρχος του ελληνικού του λιμενικού σώματος. Σωστό. Και είναι και πρώην, πώς τον λένε, καπετάνιος. Α, του εμπορικού. Αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού. Έκανε αξιωματικό σε ένα και νομικό. Και νομικό. Δηλαδή, το και νομικό αυτό, ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει όλες τις ιδιότητες. Ο Σπύρος Οστάλιας είναι γνωστός και σαν οικονομολόγος αλλά και σαν διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ. Αλλά και είναι και υπεύθυνος τομέα της οικονομίας του ΕΠΑΜ. Ωραία. Και παλιός και υποψήφιος βουλευτής του. Εννοείται. Σωστό. Ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Ακριβώς, το είπα. Ερχόμαστε τώρα να πούμε ότι. Και μια παρατήρηση, επειδή ναι. Μου λένε, ξέρω και φαντάζομαι και θα υπάρξει για το χιόνι. Ναι. Εμείς τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να είναι 40 διαφορετικές φορές. Όχι, δεν θα έχουμε 40. Το ίδιο πράγμα. Όχι, ακριβώς. Αν λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι, αν δεν λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά είναι άλλο ζήτημα. Εντάξει, είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί να υπάρχει προσέγγιση, ας πούμε, πολλών σε κάποια σημεία ή σε πολλά ή σε λιγότερα. Ο άνθρωπος, ξέρω ότι είναι οικονομέτρης, αν κάνω. Και επειδή έχουμε κάνει και φιλικές κουβέντες πολλές off the record. Τότε παλιά είναι καλό να συναντηθούμε. Που είχαμε αναμέτρηση και συμφωνούσαμε σε πολλά στον τρόπο μεθοδολογίας και αντιμετώπισης. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγματα. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια δουλειά. Ακριβώς. Να γλιτώσει η χώρα, να γλιτώσουμε όλοι μας, τουλάχιστον η πλειοψηφία. Εάν ο κ. Χιόνις έχει μια καλύτερη ιδέα, πολύ ευχαρίστως να την υιοθετήσουμε. Ναι. Δεν είμαστε τρελοί, παλαβοί. Ακριβώς. Ούτε κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να το κάνουμε και διαφορετικά. Έχουμε μια γραμμή. Ωραία. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να μου κάνει μια δήλωση ο Δημήτρης για όταν έγινε το Brexit και μίλησε ο Φάρατς και είπε ότι εμείς φεύγουμε χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα. Ναι. Αυτό θα ήθελα. Τι εννοούσε, έτσι? Ναι, ναι, τι εννοούσε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αν ερμηνεύω σωστά τώρα, γιατί είναι δύσκολο να ερμηνεύσεις το ζήτημα, είναι ότι δεν κοιήθηκε αίμα. Αυτό το ζήτημα είναι. Και ότι δεν έγινε μια σύγκρουση χοντρής συμφέροντων. Ωστόσο, ας κρατήσουμε μια πισίνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι τέσσερις που συνεδρίασαν χθες στις Βερσαλίες κάνανε μια φοβερή δήλωση τις προηγούμενες μέρες ενάντια στη Βρετανία που θεωρήθηκε απόλυτα εχθρική. Την οποία την επανέλαβε και ο Γιούγκερ. Ότι ζητάνε περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για το ότι φεύγει η Βρετανία. Βεβαίως η Βουλή των Λόρδων συνεδρίασε και είπε ότι δεν υπάρχει κανενός είδους υποχρέωση Βρετανίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και το νομικό συμβούλιο του κράτους της Βρετανίας και η νομική συμβουλή της Πρωθυπουργού. Λέει από πού προκύπτει αυτή η απέτηση. Η απέτηση αυτή δεν προκύπτει από πουθενά, συμβατικά δηλαδή, παρά μόνο από το έτσι γουστάρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Γερμανίας και τον αυτό. Τώρα που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω. Δεν έχει νομική βάση απέτηση απέναντι στην Βρετανία. Αλλά είναι, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, ότι είναι άτυπη απέτηση. Δηλαδή δεν προέρχεται από θεσμοθετημένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός και βεβαίως ο Γιούγκερ της έδωσε κάλυψη. Αλλά ποιος είναι ο Γιούγκερ? Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εδώ. Τώρα, εάν επιμείνουν στη σύγκρουση, στην αναμέτρηση αυτή, και με δεδομένο ότι προχωράει και η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω και πόσο με την αντίδραση της Βρετανίας. Βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο ανέμακτη θα είναι η ιστορία. Βεβαίως, εγώ έχω πει και μπορώ να το εκμηριώσω ότι είναι πιο δύσκολο να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Βρετανία. Είναι μεγάλη δύναμη. Έτσι, μεγάλη αγορά κιόλας. Ναι, δεν είναι μεγάλη μόνο. Έχει εμπλακεί στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, οικονομικό γίγνεσθε αλλά και πολιτικό γίγνεσθε πολύ πιο έντονα από ότι η Ελλάδα. Η Ελλάδα απλά δέχεται πιέσεις. Οι βρετανικές εταιρείες, οι βρετανικές τράπεζες, το βρετανικό χρηματοπιστωτικό κατεστημένο είναι εμπλεκόμενο με αυτό. Για παράδειγμα, κανείς δεν ξέρει ότι, ή μάλλον λίγοι ξέρουν ότι η χρηματαγορά της Φραγκφούρτης και η χρηματαγορά του Σίτι έχουν συνδεθεί οργανικά. Δεν είναι απλή ιστορία. Εμείς μπορούμε να κλείσουμε το χρηματιστήριο και να μην τρέχει τίποτα. Αν για να σπάσουν οι δεσμοί αυτοί, θέλουν μεγάλες ιστορίες. Δημιουργούνται πολύ μεγάλες ιστορίες ισορροπιών. Έτσι.
Οι Γερμανοί δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη σύνδεση που, έχουν, που έχει η δική τους χρηματαγορά με το City. Για πολλούς λόγους, για στρατηγικούς και οικονομικούς. Γι' αυτό λέω είναι πιο δύσκολο και την εκβιάζουν με τα 60 δισεκατομμύρια. Μάλλον βγήκε ένας εξουματούχος στην Guardian και λέει όχι 60-80 δισεκατομμύρια. Ό,τι γουστάρουν λένε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να δούμε μια κορύφωση αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα εάν ο Τραμπ αντιταχτεί και τραβήξει το σκηνή μέχρι εκεί που το έχει υπολογίσει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα δούμε. Και τώρα, με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την εξέλιξη που είχαμε αυτές τις μέρες με τον Τραμπ. Όχι μόνο με να το πούμε λίγο μετά αυτό, να ανανεώνει, αλλά αυτό, τη σύγκρουση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ωραία. Πολύ σημαντική η ερώτηση του ακροατή και από ό,τι παρακολουθούμε, οι παρακολουθούντες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ Δημήτρη. Ο κύριος Φάρας έχει συνδεθεί ήδη με τον κύριο Τραμπ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Οι ακροατές που παρακολουθούν την σημερινή εκπομπή ύστερα από τόσο καιρό μεγάλης διακοπής μας χαροποιεί, είναι πάρα πολύ. Αυτό και με την ευκαιρία που δεν θα γίνει περιοδία αυτή την εβδομάδα, να υπάρξει κάθε καθημερινή βάση, να ζωντανέψουμε την φωνή αυτή από εδώ μέσα, να ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ακουστεί, να ξεδιαλύνουν ενδεχομένως ερωτήματα τα οποία έχουν οι ακροατές. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πάλι, θα επανέλθουμε με το εσωτερικό κομμάτι τώρα και πώς εξελίχθηκε η περίφημη διαπραγμάτευση των θεσμών, των ανυπάρκτων θεσμών με την ανύπαρκτη κυβέρνηση. Τι να πούμε. Α, το πούμε και έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Επανήλθαμε και πάλι, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε εξετάσει αρκετά θέματα. Ας πούμε λίγα λόγια τώρα το τι συμβαίνει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον αγώνα δηλαδή, στη μάχη που δίνεται μεταξύ του Τραμπ και καθεστωτικών δυνάμεων, οι οποίες υπάρχουν μέσα στο βαθύ κράτος που λέμε των Ηνωμένων Πολιτείων, γιατί βλέπουμε εκεί ότι κάλεσε μέσα όλους τους συμβούλους του, τους άμεσους συμβούλους του, της ασφαλείας, των άλλων υπηρεσιών και την ίδια την κόρη του, ας πούμε, και τους κατσάδιασε πολύ τρομερά, διότι του βάλανε πόστα και καλά ότι δεν έπρεπε να αναφερθεί στους κοριούς που μπήκανε από την πλευρά του Ομπάμα, ενώ αυτός είναι πεπισμένος και σίγουρος ότι αυτό έγινε, διότι λόγια που είχαν γραφεί, ακόμα και το διάταγμα είχε διοχετευτεί που έβγαλε το τελευταίο. Και εκεί έγινε ο χαμός. Παρουσία βέβαια που ακούγαν όλοι και αυτά βγήκαν και προς τα έξω. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται, Δημήτρη? Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι το ΟΒΑΛ, γραφείο του Προέδρου, καταγράφει τα πάντα, έτσι. Είναι επίσημη υπηρεσία αυτό το πράγμα και το ελέγχει πάντα ο διευθυντής προσωπικού του Προέδρου. Που είναι δικός του. Δικός του, ναι. Αλλά βέβαια όταν το μηχανισμό τον έχει, είναι στημένος εδώ και δεκαετίες, διαρροές δεν είναι δύσκολες. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν και κατήγγειλε τον Ομπάμα ότι του έχει βάλει κοριούς και ιστορίες. Βγήκε μετά ο διευθυντής του FBI και της NSA και είπαν ότι όχι, δεν έχει γίνει και εγγυόμαστε εμείς. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι το ότι βγήκε με επίσημη δήλωσή του, δημόσια δήλωσή του, ο Τραμπ, ο πρόεδρος, και λέει: δεν σας έχω καμία εμπιστοσύνη, δεν παίρνω υπόψη καθόλου τις εγγυήσεις που μου δίνετε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Να έχει τόσο ευθέως πρόεδρος των ΗΠΑ ευθέως ενάντια στο καταστημένο. Εδώ δεν μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για διπλό κράτος. Υπάρχει ένα διπλό κράτος που λειτουργεί στις ΗΠΑ. Και μάλιστα και επίσημα λέγεται διπλό κράτος. Είναι το περίφημο κράτος του National Security State, λέγεται. Αυτό δημιουργήθηκε από τον Τρούμαν με την περίφημη οδηγία του 1947.
Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι για να μπορέσει να αντιμετωπίσει παγκόσμιες λεγόμενες απειλές. Τότε ήταν βέβαια Σοβιετική Ένωση και ο Κομμουνισμός. Το 1990, στην δεκαετία του 1990, άλλαξε αυτό το πλαίσιο. Γιατί κατέρευσε. Η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να βρουν καινούριους εχθρούς. Στην αρχή ήταν το Παγκόσμιο Σύστημα Ναρκωτικών και Οργανωμένου Εγκλήματος, στην δεκαετία του 1990. Και σιγά σιγά μπήκε ως κυρίαρχη απειλή η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία. Διατηρείται αυτό το σύστημα, το σύστημα αυτό του διπλού κράτους, με το National Security State, δηλαδή το κράτος εθνικής ασφαλείας. Έχει ειδικό καθεστώς στις ΗΠΑ. Εξαρτάται βέβαια πάντα από τον πρόεδρο. Έχει και υπερσυνταγματική ισχύ. Ο πρώτος πρόεδρος, ο μόνος πρόεδρος που ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με αυτό το κράτος ήταν ο Κένεντι. Του στήχησε τη ζωή. Και φυσικά ήταν μια έκφραση τότε του μεγάλου κινήματος για τα κοινωνικά δικαιώματα που ηγόντουσαν γνωστοί τότε, το Martin Luther King, ήταν εργατικά σωματεία, μέσα ήταν μια πλατήτατο, όπου κυρίαρχο θέμα είναι η ελευθερία συνείδησης και ελευθερία λόγου. Αυτά ήταν τα βασικά αιτήματα της εποχής εκείνης, όπως και η κατάργηση όλων των νόμων διακρίσεως, ας πούμε, που υπήρχε τότε. Τότε το κράτος αυτό αντέδρασε με τη δολοφονία όλης της ηγεσίας αυτού του κινήματος. Λοιπόν, και φυσικά τη δολοφονία δύο προσωπικότητων πολύ ισχυρών από τη μεγαλύτερη οικογένεια, πολιτική οικογένεια που είχε βγάλει οι ΗΠΑ μέχρι τότε, που ήταν η οικογένεια Kennedy. Yeah. Ισχυρότατη οικογένεια, πολύ παραδοσιακή. Έτσι, και δολοφόνησε όχι μόνο τον πρόεδρο, αλλά και τον αδερφό του, που ήταν και ο υπουργός δικαιοσύνης επί Κένεντι. Τώρα ξαναβλέπουμε τέτοια σύγκρουση. Βεβαίως την ίδια σύγκρουση, αλλά ο Τραμπ προέρχεται από άλλο στρατόπεδο, να πούμε. Αλλά ναι, δεν έχει καμία σημασία. Είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Μα δεν το συζητάμε, και ο Κένεντι δεν ήταν. Όπως έχει γράψει εντάξει, ένα εξαίρετο βιβλίο από τα λίγα που αξίζει τον κόπο κάποιος να διαβάσει, του Νόαμ Τσόμσκι, για το Κάμελοτ. Το Κάμελοτ. Που αποδομεί το μύθο του Κένεντι και καλά κάνει. Έτσι. Αν και νομίζω ότι ο Τσόμσκι, αποδομώντας το μύθο του Κένεντι, προσπαθεί να προσανατολίσει τον κόσμο σε σχέση με τη σύγκρουση που υπήρχε εντός κατεστημένου, γιατί αυτό το πράγμα ήταν εντός κατεστημένου, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, εντός κατεστημένου, αλλά αυτό εξελίσσεται όμως σε έναν, πώς το λένε, Ιωνί εμφύλιο, ο οποίος εμφύλιος έχει να κάνει με το διπλό κράτος που υπάρχει εκεί. Το κράτος που ξέρουμε ως βιτρίνα, με τα σώματά του και τον πρόεδρο και τα σώματα, το αντιπροσωπεία και γερουσία, το δικαστικό και όλα αυτά τα πράγματα, και το κράτος των National Security, που είναι το πραγματικό κράτος. Λοιπόν, εδώ πλέον έχουμε ξεφύγει. Έχουμε πρώτον τις μεγάλες διαδηλώσεις στις 4 Μαρτίου στις ΗΠΑ, όπου ήταν πιο μαζικές από τις διαδηλώσεις που ήταν ενάντια στον Τραμπ. Ήταν υπέρ του Τραμπ. Διαφημίστηκαν οι άλλες βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως που έχει, και όποιος διαβάσει το αμερικανικό τύπο το διαπιστώνει πολύ εύκολα, το κεντρικό αίτημα των διαδηλώσεων υπέρ του Τραμπ ήταν το ίδιο αίτημα που είχε σηκώσει ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στη μεγάλη του πορεία προς την Ουάσιγκτον. Ελευθερία του λόγου. Τι λέει, παιδί. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, γιατί παίζουν πολύ σημειολογικά αυτά τα πράγματα, ειδικά για την αμερικανική κοινή γνώμη, έχει μεγάλη σημασία αυτή η σημειολογία. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Τα πλακάτ για το ελευθερία του λόγου που σηκώνανε οι οπαδοί του Τραμπ, έτσι, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό τους αίτημα, όχι αφήσει τον Τραμπ ήσυχο, ελευθερία του λόγου, να σταματήσει ο μονόλογος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι όλα βέβαια στραμμένα ενάντια στον Τραμπ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή ήταν η όλη, το όλο σκεπτικό. Κάηκαν και ξυλοκοπήθηκαν από τους αριστερούς. Ωραία. Λοιπόν, ενώ παλιά το κίνημα κοινωνικών δικαιωμάτων του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε απέναντί του τη φασιστική ακροδεξιά Ku Klux Klan και ιστορίες και το βαθύ κράτος, έτσι, όπου βεβαίως τους χτύπησαν αλίπητα και είναι γνωστό, τον δολοφόνησαν τα στελέχη του, τώρα απέναντί του έχει τη σύγχρονη αριστερά, η οποία οργάνωσε αντιδιαδηλώσεις, ξυλοκόπησε άγρια, με αποτέλεσμα στη Νέα Υόρκη η αστυνομία να συλλάβει 4. Δύο με χρήση όπλων τους έπιασε ότι πλοφορούσαν, και έναν στην προσπάθεια να τα χρησιμοποιήσει απειλή κατά της ζωής. Τέλος πάντων, αυτά είπε η επίσημα η αστυνομία, δεν λέω, και όλοι τους ήταν διαδηλωτές από την άλλη πλευρά,
αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι καίγανε, και μας υπάρχουν πολύ ωραίες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, με το Martin Luther King να έχει το πανό, το Freedom of, of Speech, η ελευθερία του λόγου, και τους αντιδιαδηλωτές να καίνε τα πλακά με το ελευθερία του λόγου. Λοιπόν, αυτό υποδηλώνει τη σύγχρονη εξέλιξη, τη μεταμοντέρνα, ας πούμε, έτσι, εξέλιξη, και γι' αυτό μπαίνει και ένα θέμα. Τελικά, ποιος είναι ο ακροδεξιός? Τι, ποια είναι σύγχρονη ακροδεξία? Λοιπόν, με τη λογική του φασισμού και της λογικής αυτής. Ναι. Σας άκουμαι. Ναι. Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από τα Ηνωμένες Πολιτείες, από το New Jersey της Αμερικής. Να, ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Σας ακούμε. Χαίρετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πέσατε στην περίπτωση. Τις αγώνες που κάνετε. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη. Εδώ και αρκετό καιρό, μπορεί να και μήνας, μπορεί να και λιγότερο από μήνας, άκουσα τον κύριο Καζάκη και είπε το εξής, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί όλο της το χρέος. Ναι. Μόνο κάπου 77%. Συγχωρείτε, 22%, κάτι τέτοιο. Το 23%, ναι. Το 23%, μάλιστα. Ναι. Εγώ πηγαίνω στο προϋπολογισμό του κράτους το 2015-2016 και αυτά, και βλέπω ότι πληρώνει κάπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, το χρόνο, αλλά αυτά είναι τόκοι. Τόκοι. Δεν είναι χρεογήσια, αλλά δεν βλέπω μέσα αυτόν τον προϋπολογισμό, δεν βλέπω χρεογήσια. Ναι. Δηλαδή μας έχουν κάνει ένα μοτόριεμ για τα, ναι, χρεογήσια. Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσατε να είστε λιγάκι πιο λεπτομερεί σε αυτό κάποτε, αν τα μπορείτε, γιατί νομίζω έχουμε τέτοια χάλια. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το χρέος αυτά. Τα 6-7 δισεκατομμύρια έχουμε πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, τι πρόβλημα θα έχουμε όταν θα έρθει να πληρώσουμε και τα χρεογήσια? Βέβαια, σαφώς. Δηλαδή, θα μας πάρουν και τα παντελόνια και τα εσώρουχα. Τα πάντα. Δηλαδή, πού πάμε? Δεν μιλάμε για ρούχα πλέον. Μιλάμε για την πατρίδα την ίδια θα πάρουν. Έτσι. Δεν μπορούν. Ναι, σωστό. Αλλά αυτά ο ελληνικός λαός δυστυχώς δεν τα ξέρει και κανείς. Εντάξει, σιγά-σιγά τα αντιλαμβάνεται. Δεν τα κάνει, εκτός από τον κύριο Κασιάκη και το ΕΠΑΜ δηλαδή, τα λέει αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς βέβαια, αλλά αυτό είναι ασκεμμένος, κανείς δεν βάζει το ΕΠΑΜ στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Ναι, ναι. Δεν δε σας δίνουν τον λόγο, επομένως δεν μπορεί να ξέρει κανείς τίποτα. Εντάξει. Και ο ελληνικός λαός έχει μεσάνυχτα. Αυτό γίνεται να πούμε. Και τώρα έχουμε διάφορους που βγαίνουν εκεί πέρα και σου λένε ότι θα λύσουν την το ζήτημα, όπως ο κύριος που είχατε προηγουμένως, αυτός ο Βελόπουλος. Εγώ τον κύριο Βελόπουλο τον έχω ακούσει. Ναι. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι ο νέος Σόρας. Έχει ένα φακό εκεί πέρα και λέει ότι ο φακός αυτός γίνεται με νερό και έχει γίνει το πρόβλημα. Και αυτός τώρα είναι τρελά πράγματα. Και κατηγορεί εμάς ότι είμαστε Σόρας. Είναι τρελό, ναι, εντάξει. Εντάξει, μπορεί και κρίνει ο κόσμος βέβαια, όπως το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ναι, ναι, δηλαδή. Δεν θέλω να σας πω, αυτό θέλω να σας πω, αλλά περισσότερο μια μπορείτε κάποτε μια πιο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το χρέος που δεν πληρώνουμε και το μορατόριο που μας έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, ναι, θέλω να σας πω. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περνάτε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, σε μία από τις επόμενες, γιατί τώρα τελειώνει η εκπομπή, σε μία από τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα το πούμε αναλυτικά. Να πούμε αναλυτικά τι πληρώνουμε και τι δεν πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το χρέος. Πάντως να το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε μόνο ληστοϊκό. Εξυπηρετούμε το 23% του χρέους και δηλαδή είναι σαν να μας έχουν κάνει μορατόριουμ για το 77% του χρέους μας, το οποίο έχει μετατεθεί για μετά το 2020. Να πληρώνουμε τόκους και χρεολύσια. Λοιπόν, πληρώνουμε μόνο το 23%, εξυπηρετούμε μόνο το 23% και αυτό το 23% δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Γι' αυτό και εγώ είμαι εκνευρίζομαι όταν για ακούω. Που λένε ότι θα κάνουμε moratorium. Ναι, όταν κάνουμε moratorium και θα πληρώνουμε μέρος του χρέου. Το από πού θα το βρούμε, δηλαδή. Με συγχωρείτε, όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε αυτό το πράγμα. Και σας πληροφορώ ότι είναι τα κομμάτια εκείνα του χρέους τα οποία είναι στο Δέλτα Νιτάφ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Ευρωπαϊκό, και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα διακρατούμενα. Δηλαδή αυτά που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2010, αν θυμάμαι καλά, από την δευτερογενή λεγόμενη αγορά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε αυτά. Και θα εξυπηρετήσουμε τον κύριο όγκο χρέους που θα πέσει μετά το 2020. Δεν μιλάμε, θα μας βουλιάξει, όχι. Τις επόμενες μέρες θα γίνει αυτή η ανάλυση, ναι, όπως είπες. Ας ολοκληρώσουμε το θέμα Τραμπ, διότι πολλές φορές έχεις επαναλάβει ότι εκφράζεις φόβους ή ερωτηματικά για τη ζωή του
Και βέβαια πολλοί εδώ παραξενεύονται. Υπάρχει το παραξενεύονται. Ένα είναι, πάμε σε εμφύλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτές τις καταστάσεις. Ανεξάρτητα τώρα πώς θα τα βρούνε στις κορυφές. Το δεύτερο που μου κάνει φοβερή εντύπωση και βγαίνει ακριβώς τις μέρες που έχουμε αυτά τα προβλήματα στις κορυφές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η επίσημη παραδοχή του Πενταγώνου ότι πλέον έχει στρατιώτες στο έδαφος στη Συρία. Στη Συρία, ναι. Αυτό είναι κορυφαίο. Δηλαδή, για μένα μου θυμίζει Βιετνάμ. Ακριβώς την περίοδο μετά τη δολοφονία του Κένεντι, όπου ο Τζόνσον, σαν αντικαταστάτης του, αναλαμβάνει πλέον να ανοίξει τον πόλεμο του Βιετνάμ, βεβαίως με συμβούλους στην αρχή και μετά με κανονικές δυνάμεις. Τώρα πλέον βρισκόμαστε στη μετάβαση όπου στο έδαφος πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί. Τώρα, οι δυνάμεις αυτές είναι μηχανοκίνητου πεζικού, δεν είναι ειδικές δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτές οι μικρές δυνάμεις λειτουργούν σαν σύμβουλοι υποστηρικτές, δρούν στην περιοχή όπου είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας ή μάλλον των ανταρτών, των μισθοφόρων της Τουρκίας, ή που τέλος πάντων επίσημα εκεί αναφέρεται ως... Έχουμε τις εξής εξελίξεις. Στην κύρια πόλη την ανέλαβε ο στρατός του ο Άσαντ μετά από συμφωνία από τη μιλίσια που υπήρχε και που εφοδίαζε οι Τούρκοι. Ο Τούρκος ΙΠΕΞ ή υπουργός Άμυνας, αν θυμάμαι καλά, όταν ρωτήθηκε, λέει δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς να τα πάρει ο Άσαντ την περιοχή, ενώ είναι γνωστό ποιες ήταν οι παλιές θέσεις αυτής της ιστορίας, και οι Αμερικανοί πλέον δρούν ανοιχτά με δυνάμεις εδάφους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και μάλιστα επέτρεψαν την κυκλοφορία, γιατί έτσι μόνο μπορώ να το καταλάβω, γιατί δρούν στο Συρία, τώρα μην τρελαινόμαστε, δρούν από την αρχή. Βέβαια, κοίτα. Αλλά δεν υπήρχαν, δεν κυκλοφορούσαν, εκτός από τις καταγγελίες του Άσαντ και τα πτώματα που παρουσίαζε ο Άσαντ, από τις αναφορές του, κυβέρνηση μάλλον του Άσαντ, δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση ούτε τίποτα. Τώρα οι ουλαμοί των φωτογραφίζονται επίσημα με σημαίες της Αμερικής ψηλά και τα λοιπά, για να είναι διακριτή από πολύ μακριά. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα κλιμακωθεί αυτή η ιστορία και ποιον αφορά, που σίγουρα δεν αφορά μόνο τη Συρία. Προφανώς μπήκαν από το τουρκικό έδαφος. Ολοκληρώνουμε με το νέο αντιμεταναστευτικό διάταγμα που βγάλε ο Τραμπ, επιμένει για δεύτερη φορά, περβαίνει τη δικαιοσύνη. Αυτό υπογραμμίζει το Ιράκ από μέσα. Ότι εδώ η σύγκρουση δεν γίνεται όπως προσπαθούν να μας πείσουν ανάμεσα σε ρατσιστές και αντιρατσιστές. Δεν είναι το μουσουλμανικό στοιχείο στο οποίο αντιπαρατίθεται. Αντιπαρατίθεται στο βαθύ κράτος. Δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στη βάθη. Που είχε αναπτυχθεί. Έτσι. Τι κέρδισε ο Τραμπ μέχρι στιγμής? Γιατί τον πρώτο γύρο τον κέρδισε. Mm. Πρώτον, γιατί δεν μπόρεσε η δικαιοσύνη να του βάλει φραγμό. Δεν ξέρω και ποιο βαθμό αυτό είναι καλό βεβαίως για τη δημοκρατία, ή τέλος πάντων όπως την καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια, γιατί ποτέ δεν είχαν δημοκρατία στην Αμερική. Το δεύτερο είναι ότι κέρδισε στο πεδίο που λέγεται Ιράκ. Σημαίνει ότι η κατοχική κυβέρνηση Ιράκ. Προσανατολίστηκε και ευθυγραμμίστηκε με τη νέα διοίκηση. Σημαίνει αυτό. Ότι κάποια... Για αυτό την εξαίρεση. Τώρα, τα στελέχη που διευθύνουν την κατάσταση στο Ιράκ, είτε είναι στελέχη του κράτους εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και είναι και αυτοί που είναι πίσω από τα παρασκήνια, θα δούμε να εξαφανίζονται το επόμενο διάστημα. Θα πέσουν στο πεδίο της μάχης. Θα κουρευτεί η αμερικανική παρουσία εκεί. Δεν εννοώ, πώς το λένε, επίσημα, στρατιωτικά ή οτιδήποτε, γιατί βοηθάνε ήδη τους Ιρακινούς να πάρουν πίσω τη Μουσούλη. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε για το αυτοί που ήταν οι μαριονετίστες πίσω από την κατοχική κυβέρνηση. Θα αποσυρθούν. Θα αποσυρθούν ή θα βρεθούν δολοφονημένοι από τρομοκράτες. Ναι. Όπως είχε γίνει το 1974 μετά τη λήξη του πολέμου στο Βιετνάμ. Τι έγινε? Ο πατήρ Μπους, διοικητής της CIA, καθάρισε όλους τους παλιούς, πώς να το πούμε, διοικητές, τοποτηρητές της CIA στην ευρύτερη περιοχή, που ήταν με το παλιότερο καθεστώς, το καθεστώς του Βιετνάμ. Έτσι, ανάμεσά τους ήταν, και να τα θυμάμαστε αυτά στην ιστορία είναι καλό, είναι ο τοποτηρητής CIA στην Ελλάδα που φέρεται να δολοφόνησε η 17 Νοέμβρη. Έτσι. Και να περάσουμε βέβαια, διότι πάλι από τον γερμανικό τύπο
διότι και εδώ πέρα βέβαια ξεφωνήθηκε, αλλά ο γερμανικός τύπος ξεφώνησε πάρα πολύ δυνατά και μάλιστα με την επιγραφή ο Τσίπρας πανηγυρίζει, η Ελλάδα διολυσταίνει πιο βαθιά στην κρίση. Δηλαδή, και βεβαίως πανηγυρίζει όταν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο υπόθηκε με μεγάλη χαρά και με διθυράμβους ότι πάμε πλέον, τελείωσαν τα βάσανα, έρχεται η ανάπτυξη με την άνοιξη μαζί και όλοι μαζί τραβάνε. Και ναι, βεβαίως μετά από κάποιες ώρες πέφτει η σφαλιάρα από τα στοιχεία της Ελστάτ, ναι, και τελειώνει εκεί το ζήτημα. Όχι, ξεκίνησε με τους διθύραμβους του Υπουργού Οικονομίας. Βεβαίως, αυτός. Τον κύριο Παπαδημητρίου, αυτός είναι ανεκδίκητος ο τύπος, ο οποίος είχε βγει σε δήλωση και έλεγε «Μιλάνε οι αριθμοί». Μάλιστα. Τώρα βέβαια δεν μας λέει τι ακριβώς λένε οι αριθμοί. Οι αριθμοί, 1,2 μείωση, οι αριθμοί, ναι, μίλησαν και είπαν κανονικότατα, ας πούμε, τα πράγματα. Έτσι. Μισό λεπτό. 1,2 μείωση στο πραγματικό. Βεβαίως. Είμαστε σε συνθήκες αποπληθωρισμού. Οι οικονομολόγοι ξέρουν ότι σε συνθήκες αποπληθωρισμού δεν μετράς το πραγματικό. Γιατί? Γιατί στον αποπληθωρισμό ο τιμάριθμος είναι αρνητικός. Άρα προστίθεται στη μείωση του ΑΕΠ. Μάλιστα, δηλαδή δεν αφαιρείται. Το 1,2, ναι, είναι παραπάνω. Είναι ακόμη μια μονάδα. Έχεις στον αποπληθωρισμό, είναι πάνω από 2,2. Έτσι, αντί για ανάπτυξη, ύφεση. Έτσι. Έτσι βγάλανε θετικό πρόσημο το 0,4 στο success story του Σιμίτη. Μη υπολογίζοντας τον αποπληθωρισμό, μη προσθέτοντας τον αποπληθωρισμό. Λοιπόν, αυτά είναι βεβαίως τεχνικά, δεν έχει σημασία. Πάντως να ξέρουμε ότι η βήθηση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζουν. Και φυσικά, επειδή ήμασταν με την κυρία Γεωργαντά και τους... Άντε, για να πούμε, για να αναφερθεί, ναι, και αυτό το θέμα. Στο δικαστήριο χθες, που ήταν στο εφετείο ο Πειραιός για τον κύριο Γεωργίου, βρεθήκαμε και εκεί με στελέχη της Ελστάτ. Εγώ θέλω να πω εδώ πέρα ότι πολλοί κόσμος από τον δικηγορικό κόσμο, αν θέλουμε, από τους άλλους της Ελστάτ που βρίσκονται εκεί, απλός κόσμος, είχε περιτριγυρίσει ως γνωστόν το γνωστό πηγαδάκι που γίνεται όπου εμφανίζεται ο Γενικός Γραμματέας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κάτσει όρθιος περίπου 3 ώρες. 3 ώρες όρθιος, εγώ δεν μπορούσα πλέον, πήγα και κάθισα. Και έτσι βεβαίως στο τέλος λέει που μάλλον κουράστηκα, ας πούμε, και ψάξα να βρει να καθίσει ένα κάθισμα. Το ευτράπελο δηλαδή. Το σημαντικό είναι ότι κατηγορούν τον πρώην διευθυντή της, από ό,τι διάβασα για τον κατηγορητή, τρομερό, ο κύριος Γεωργίου ονομάζει τον πρώην διευθυντή των εθνικών λογαριασμών της Ελστάτ, τον οποίο έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει και για τεχνικά ζητήματα μαζί του, και θαυμάζω την επαρκειά του. Γι' αυτό και είχα πει από την αρχή, γιατί δεν αφήνεται μόνη της στατιστική υπηρεσία να δουλέψει. Έλεος, έχει επιστημονικό προσωπικό. Αυτός ο κύριος τον κατηγορεί ως, πώς τον λένε, απατεώνα. Λοιπόν, τη στιγμή που στη θέση του διόρισε ο ίδιος ο κύριος Γεωργίου μια κυρία η οποία οι σπουδές της είναι κοινωνιολόγος. Από πού και ως πού κοινωνιολόγος, διευθυντής εθνικών λογαριασμών. Που για όποιον ξέρει ή για όποιον έχει στοιχειώδη παιδεία γνωρίζει ότι οι εθνικοί λογαριασμοί δεν είναι ένα απλό στατιστικό ζήτημα. Ακόμη και ένας άνθρωπος που έχει δικευτεί σε ποσοτικές μεθόδους, οικονομετρία ή στατιστική, δεν είναι εύκολη ιστορία. Δηλαδή θέλει μια συνέπεια και μια επάρκεια πολύ σημαντική. Γιατί δεν βάζεις κάποιον μαθητευόμενο, τέλος πάντων εκτιμάς την παιδεία του και τον βάζεις μαθητευόμενο, τον βάζεις διευθυντή εθνικό λογαριασμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς βγαίνουν οι εκτιμήσεις του ΑΕΠ. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή η κυρία διευθυντρία, όποια και αν είναι αυτή, δεν θέλουμε να. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι σε θέση να κρίνει τι σημαίνει ΑΕΠ. Και λέω το πιο βασικό δείχτυ, γιατί αν μπούμε στα πιο βαθιά, το πώς διαμορφώνεται στα τρίμηνα, στα τριμηνιαία, στις τριμηνιαίες εκτιμήσεις, πώς είναι οι επενδύσεις, τι σημαίνει εισόδημα, πώς αυτά τα πράγματα, που είναι βαρβάτα ζητήματα για να εκτιμήσεις και την αξιοπιστία των στοιχείων, δεν το συζητάμε. Τώρα φανταστείτε πώς βγαίνει το ΑΕΠ και από ποιους ανθρώπους βγαίνει το ΑΕΠ. Προφανώς με πολιτικά κριτήρια. Και να μεταφέρω αυτό που μου λέγανε για τα στελέχη της Ελστάτ, και έχει μεγάλη σημασία για μια χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, πολύ περισσότερο, είναι ότι είναι πλήρως διαλυμένη υπηρεσία. Δηλαδή να έχεις το προσωπικό, να ξέρεις ότι υπάρχουν οι άνθρωποι
και να την έχουν διαλύσει. Διότι βεβαίως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το πολιτικό ζήτημα. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο βάλανε τον Γεωργίου. Και βεβαίως όπως είδαμε χθες, η υπεράσπιση του, η κυρία Μιράντα Ξαφά, ήρθε για να καταθέσει υπέρ του κυρίου Γεωργίου. Ναι, και ένας τύπος από το Eurostat. Και ένας από το Eurostat, ο οποίος προσπαθούσαν, Ιταλός ήταν αυτός, ναι, προσπαθούσαν, αυτή ήταν η... Βέβαια, ο κύριος Γεωργίου έχει καταδικαστεί ένα χρόνο και εδώ γινόταν το εφετείο, ήταν χθες. Είχε ασκήσει έφεση για τον δικηγόρο. Και με διάφορα τερτύπια εκεί πέρα νομικής φύσης, γνωστά, τα γνωστά. Έτσι, για να... Προσπαθούσε να μειώσει την ποινή που έχει δεχτεί ενός χρόνου με αναστολή. Με αναστολή. Λοιπόν, στις 28 του μήνα επαναλαμβάνεται η ίδια... λοιπόν, αυτό ήταν χθες. Τώρα, θα τελειώσει η περίφημη διαπραγμάτευση αξιολόγησης με τους θεσμούς και τι θα σημαίνει αυτό, γιατί αυτοί σηκώνονται, φεύγουν σήμερα, τους παρακαλάνε, καθίστε βρε παιδιά εδώ πέρα να το ολοκληρώσουμε, αυτοί φεύγουν. Και βεβαίως βλέπουμε και τα μέσα, τους δημοσιογράφους των μέσων, των μεγάλων μέσων, μικρών, δεν ξέρω τι είναι, τους διαφόρους τέλος πάντων, να εκλιπαρούν οι ίδιοι για την υπογραφή. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να έχουν πει στον κόσμο ότι πρέπει η αξιολόγηση οπωσδήποτε να υπογραφεί. Δεν νομίζω ότι έχει πιστεί ο κόσμος. Ο κόσμος δεν πείθεται. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν τον αγώνα. Ναι, κάνουν αυτό τον αγώνα. Και νομίζω ότι απευθύνονται κατά κύριο λόγο στο δημόσιο υπάλληλο και στον ταξιούχο. Ναι. Γιατί ο δημόσιος υπάλληλος έχει την αυταπάτη ότι αν δεν πάρουν λεφτά αυτοί, δεν μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Το γνωστό. Mm-hmm. Ως ένα βαθμό στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά λόγω της κατάστασης που έχουμε βρεθεί. Και σε αυτό έχει ο κύριος Σιωνής έχει δίκιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα πλέον έχει δόλο η ιστορία. Έχει δόλο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν ντρέπονται. Δηλαδή δημοσιογράφοι δεν ντρέπονται. Καταρχάς δημοσιογράφος σημαίνει αναδεικνύω τα ζητήματα που είναι στην ημερήσια βάση τα πιο σημαντικά. Μα να, τώρα μόλις πήραμε ένα τηλεγράφημα, ένα mail εδώ πέρα που το unfollow στην τελευταία του έκδοση παρουσιάζει τις προτάσεις κομμάτων που δεν θέλουν το ευρώ και δεν αναφέρει την πρόταση ούτε καν την έννοια του ΕΠΑΜ. Δηλαδή τα... Unfollow Μαρινάκης. Το έχει αγοράσει μου φαίνεται. Ο κ. Μαρινάκης. Αγοράσει, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι λογικό και είναι φυσιολογικό. Δεν θα περίμενα διαφορετικά κάτι διαφορετικό. Πρώτον, γιατί στο χώρο της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς δεν έχω δει χειρότερες χουντικές αντιλήψεις. Δηλαδή, ειλικρινά, έχω μιλήσει σε όλους τους χώρους. Το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Ναι, βέβαια, πώς δεν το ξέρω. Λοιπόν, πιο χουντικούς από την αριστερά δεν έχω ζήσει. Δηλαδή, ειλικρινά. Το ασθενοχωριούνται, βέβαια. Τι να κάνω. Όχι τη επικεφαλής. Ο κόσμος της αριστεράς που νομίζει ότι... Εγώ ξαναδηλώνω αυτός ποιος είμαι. Να το πούμε χιλιάδες φορές. Το δηλαδή. Ποιος είμαι είναι γνωστό στο Πανελλήνιο και το πιστεύω. Αλλά δεν αποδέχομαι και είμαι εγώ πρώτος που θα φωνάξω τις πρακτικές της Χούντας να τις έχει υιοθετήσει η αριστερά η ίδια. Δεν επιτρέπεται. Έτσι. Γιατί αν είμαστε ενάντια στην μέσα στη ζύμωση και στην ανοιχτή ζύμωση που πρέπει να έχει ιδιαίτερα εμείς, τότε γιατί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Και τέλος πάντων, εάν θεωρούν ακροδεξιά ή φασιστική το ΕΠΑΜ δύναμη, που προφανώς το ίδιο θα πρέπει να αξιολογήσουν και το ΕΑΜ. Γιατί ρε διάολε, να το πούμε ξεκάθαρα, έτσι. Αν κάτι μας ενέπνευσε, ήταν το πρόγραμμα, όχι η συμφωνία του Λιβάνου, αλλά το πρόγραμμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Βεβαίως τυχαίνει τελείως τυχαία να ήταν το πρόγραμμα που πρότεινε το ΕΑΜ και το υιοθέτησαν όλοι. Λαϊκό Κόμμα, Γεώργιος Παπανδρέου, όλοι τότε. Εάν είχε εφαρμοστεί εκείνο το πρόγραμμα, σήμερα θα μιλάγαμε για μια άλλη Ελλάδα. Για μια άλλη Ελλάδα. Λοιπόν, από αυτό το πράγμα εμείς εμπνευστήκαμε σε μεγάλο βαθμό πάρα πολλά στοιχεία. Όποιος το διαβάσει θα εκπλαγεί για το πόσο σύγχρονο παραμένει σήμερα ακόμη. Και ήταν πάνω από τους δεξιούς και τους αριστερούς της εποχής. Έστω και αν το είχε προτείνει η αριστερά. Δεν ήταν η αριστερά, το ΕΑΜ. Το καπηλεύτηκαν κάποιοι μηχανισμοί μετά. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν. Άρα και ακροδεξιοί ήταν και αυτοί. Έτσι. Όπως ακροδεξιός είναι για παράδειγμα ο Τραμπ, ενώ δεν έχει βομβαρδίσει καμία χώρα ακόμη, με δική του εντολή, δεν έχει σκοτώσει κανέναν και δεν έχει δολοφονήσει κανέναν. Όπως για παράδειγμα έχει δολοφονήσει η δημοκρατική αριστερή παράταξη των ΗΠΑ. Έστω και αν την, πώς θα το πούμε, αποστασιοποιούνται οι αριστεροί δικοί μας εδώ. Λοιπόν, αλλά αυτούς υποστηρίζουν, υιοθετώντας τη λογική ότι είναι φασίστας ο Τραμπ.
Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε με τα αστεία, τα πολύ αστεία που, που έχει εφεύρει το κατεστημένο με το καινούριο είδος των δημοσκοπήσεων. Δημοσκοπήσει εδώ να πούμε όχι μόνο τις πλάκες αλλά να γελάνε και οι κότες, ας πούμε. Παρουσιάζουν καινούργιες δημοσκοπήσεις που ναι μεν εγώ λέω ότι μου αρέσει να ψηφίσω το τάδε κόμμα, αλλά και αν δεν το ψηφίσω μπορώ να ψηφίσω το άλλο. Ενώνουν αυτές τις προτιμήσεις και έτσι εμφανίζουν κάτι τεράστια ποσά που υπερβαίνουν βέβαια το 100%. Φτάνουμε στο 200%, εντάξει δεν είναι τίποτα, αλλά μπορεί να δώσουμε λέει, ξέρω εγώ, στο Κουκουέ 10%, στον κύριο Λεβέντη 7% και κάτι τέτοιες ανοησίες. Αλλά πάντως δεν μου λες γιατί δεν βγήκε ο περισσότερο το διαψεύσεις. Έλαντε, αλλά παρόλα αυτά εκείνο που δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε από τη δημοσκόπηση της Παμάς. Και στην Ασία δίνει 30%. Ναι. Τρελαθούμε τελείως. Από τη δημοσκόπηση της Παμάς. Δηλαδή γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης επένδυσε στο unfollow. Δεν είναι διαφορετικά. Ξέρω εγώ. Το ΠΑΜΑΚ είναι του αναθεωρητή της αντιστασιακής ιστορίας του κυρίου Μαρατζίδη. Μια τέτοια έχει περίπτωση. Έχει φτιάξει πολιτική κίνηση. Ναι. Όχι, είναι δημοσκόπος έχει γίνει, ξέρω εγώ. Ο Μαρατζίδης. Ναι, της ΠΑΜΑΚ. Αυτός που έβγαλε ότι τα στρατοδικεία του εφηλίου είχαν δίκιο. Ναι, ακριβώς αυτό. Τι μου λες. Και θα βγάλει δημοσκόπηση. Έβγαλε δημοσκόπηση και βεβαίως είναι και το καινούριο. Εντάξει ρε παιδί μου, και το σχέδιο νόμου, και το σχέδιο νόμου για τη δικαιοσύνη του Αλ Καπόν έπρεπε να το υιοθετήσουμε, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, και υπάρχει η διανεώσεις. Διανέωσης, ναι, είναι του, του κυρίου όχι, Δασκαλόπουλου. Το κύριο Δασκαλόπουλου, προϊσέφου. Η έγκυρη τώρα εφημερίδα, η καθημερινή της Κυριακής, την προβάλλει τόσο πολύ. Αυτή σε συνεργασία με τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, εργαστήρια λέει, του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Είναι τα εργαστήρια χημίας. Έχουν χρησιμοποιήσει τα δέντια και έχουν βγάλει δημοσκόπηση. Παρά τα αυτά όμως δεν μπορούν να βρούνε τρόπους να κρύψουν αυτή την μεταστροφή του κόσμου υπέρ τώρα του εθνικού νομίσματος, βέβαια, υπέρ της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή πρέπει Ένωση. Πρέπει να σε σπρώξουν εκεί που πρέπει να πας. Ναι, ακριβώς. Διότι, πώς το λέγει ο Θοδωράκης στο τραγούδι του, έτσι, διότι δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία που γίνονται και βεβαίως σήμερα, ύστερα από τόσο καιρό, η εκπομπή στο μικρόφωνο κάλυψε μια ευρία γκάμα πραγμάτων από τα αμυντικά, αν θέλουμε, και τα ευρύτερα της άμυνας μέχρι και τα εξωτερικά και την ευρωπαϊκή πολιτική οικονομική. Μια και είπες για την άμυνα, μια τελευταία σκέψη και να το αφήσουμε για αύριο. Για το κάνουμε αύριο, ναι. Λοιπόν, έτσι υπόθεση, ναι. Έτσι στο μυαλό μου το σκέφτομαι. Όπως για παράδειγμα σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, άμα μαζευόταν ο κόσμος στη Βουλή και έμενε. Ναι. Τι θα είχε συμβεί. Λέω, ρε παιδιά, αν ας πούμε τα στελέχη είχαν τη δυνατότητα, μάζεψαν σε 2-3 εκδηλώσεις τους για τα οικονομικά τους βέβαια αιτήματα. Όχι, δεν μιλάω για τις κινητοποίησεις στρατιωτικών. Αυτά τα κάνουν και επειδή καλά κάνουν για τα στελέχη. Όχι, λέω να εμφανιζόντουσαν στους χώρους αναφοράς, ναι, μαζικά, και να λέγανε εγώ αντιδρώ σε ποιο, με βάση τον όρκο μου και ναι, το σύνταγμα της χώρας, γιατί αυτά υπερασπίζομαι, έτσι, αντιδρώ και αρνούμε. Καλά, είναι μια στάση αυτή. Η οποία... Αν αυτό το πράγμα. Ας το ονειρεύουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, λέω, αν γινόταν αυτό μαζικά. Πρώτον, ποιο του πειράζει. Κανένα δεν του. Το πιθανότερο είναι να συμβεί. Γιατί ξέρω και από περιπτώσεις, αλλά δεν θέλω να αναφέρω το συγκεκριμένα. Λοιπόν, το μόνο που θα το κάνανε αβαβά. Ναι. Γιατί αν παρουσιαζόταν αυτό δημόσια, καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να απαντήσουν και αυτοί σε πολύ σκληρές ερωτήσεις. Να μην βάζεις τέτοιες σκέψεις τώρα και έρθει κανείς ότι μοχλεύεις. Γι' αυτό λέω, κλείνω με τον εαυτό μου. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στην ηλικία του γιού μου να υπηρετώ τώρα, γιατί θα είχα βγει στην αναφορά ακριβώς με αυτό το πράγμα. Το έκανες όταν ήσουν. Ήμουν φαντάζομαι να το έκανε. Ναι. Και πήγα στην προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών που πέρασε καλά. Πέρασε καλά. Δηλαδή ανέλπιστα, γιατί τότε είχαμε την εικόνα ότι ήταν η Παππούα εκεί πάνω, έτσι τους λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα εκεί ειλικρινά να ήμουν στην αναφορά και να παίρνω την ευθύνη. Την ευθύνη. Και να πω, ρε παιδί μου, είμαι στρατιώτης, πυρετώ την πατρίδα μου και με ποιον δικαίωμα με βάζετε υποδιοίκηση άλλων ξένων δυνάμεων κτλ. Θα ήμουν εκεί και θα ζητούσα μέχρι αναφορά γενικού επιτελείου. Που δεν έχω το δικαίωμα, σαν απλός στρατιώτης. Εντάξει, αλλά θα το ζητούσα
και θα το έκανα με. Και βέβαια θα είχα πάλι πίσω δίπλα μου, όπως τότε στη μονάδα. Κάτσε, ρε, τον αποδιωγμένο τη μονάδα. Από τα ΣΦΑ 5 χρόνια είχε κακοποιήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Νομίζω ότι ήταν ένας προάγγελος των άλλων εκπομπών που θα ακολουθήσουν, γιατί υπάρχουν οι περιοδίες αυτόν τον καιρό. Να πούμε ένα έτσι μικρό δείγμα, το ΕΠΑΜ με κλιμάκι άτου, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, εκστρατεύει, θα πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη βδομάδα γίνεται μια μικρή έτσι ανάπαυλα, γιατί έχουμε πολλά να βάλουμε στο κεφάλι μας, να σχεδιάσουμε. Βλέπουμε εκείνο που έχει και μας χαροποιεί είναι ο κόσμος πλέον που έρχεται να ακούσει τον λόγο του ΕΠΑΜ, να συνταυτιστεί και να πει, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι λάθος κάναμε που δεν σας είχαμε προσέξει. Και μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, δηλαδή μπαίνει πλέον στις τάξεις του ΕΠΑΜ πάρα πολλοί κόσμος. Νέες τοπικές οργανώσεις ιδρύονται. Να πούμε ότι τελείωσε πάρα πολύ καλά το θέμα της Κύπρου, της Κρήτης, το οργανωτικό της θέμα, ολοκληρώθηκε χθες. Έτσι πηγαίνουμε και στην Κρήτη πλέον με ολοκλήρωση. Η Πελοπόννησος έχει πάρει φωτιά, το ίδιο ξεκινάει τώρα η Μακεδονία και είναι πάρα πολύ ευβίωνο αυτό. Η κεντρική, η στερεά Ελλάδα εδώ πέρα ήδη ξεκίνησε, ξεσηκώνεται. Λοιπόν, αυτά όλα δεν πάνε να μην μας παίζουν. Πάντως εδώ που τα λέμε, να μας παίζουν τα μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που τους ξέρουμε. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι και μια πρόταση και όλα σε εσένα, βγαίνει και ο οργανωτικός γραμματέας του ΕΠΑΜ, νομίζω ότι πρέπει στο ΙΡΟΗ να φτιαχτεί μια εκπομπή ειδικά για τα. Βεβαίως. Είναι προγραμματισμένη και από ό,τι φαίνεται πάει για την Παρασκευή, θα γίνεται πριν από την εκπομπή της πράσινης γραμμής, μάλλον εκεί προσανατολίζεται, 5 με 7. Ή ενδεχομένως πριν και από την δική σου εκπομπή εδώ να προετοιμάζει έναν χώρο, να έχει ακούσει το στελεχειακό μας δυναμικό. Απλώς το χρόνο κοιτάζουμε να δούμε που θα είναι καλύτερος, για να βγουν τα στελέχη να μιλήσουν όλοι στις περιφέρειες και τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Και σου λέει τι κάνετε, πού πάει, δεν ξέρουν βέβαια. Προφανώς, ας πούμε, μηνύματα του στυλ, ας πούμε, καλά, μόνο σου είσαι, είσαι αυτό. Μονοπρόσωπο είναι το έργο. Ναι, τώρα σιγά σιγά όμως και αυτό έχει πέφτει, γιατί βλέπουν πολλοί κόσμο να βγουν. Να πούμε ότι ο σταθμός ο τηλεοπτικός της Ξάνθης μπήκε και αυτός μέσα στο πρόγραμμα, Σερών ομοίως. Άρα έχουμε δράμα, Σέρες, Ξάνθη, όλο αυτό το κομμάτι. Η Καβάλα θέλει να μπει η Καβάλα, αλλά δεν μπορείς όλους τους σταθμούς αυτούς να τους πάρεις. Εκείνοι τα στελέχη μας βέβαια, που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Ευχαριστούμε όσους σήμερα είχαν την υπομονή επί 2 ώρες να ακούσουν αυτή την εκπομπή. Αύριο πάλι 2 η ώρα εδώ στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κατζάκη. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός ηρωή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.